Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε ζωντανά εδώ από την Κρήτη TV την εκπομπή Εκλογές 2023. Άλλη μία συζήτηση, τελευταία αυτής της προεκλογικής περίοδου, με υποψήφιους από όλα τα κόμματα που βρίσκονται στην Βουλή, προκειμένου να αναδείξουν την ατζέντα, τα θέματα εκείνα, τα φλέγοντα, να απαντήσουν στα ερωτήματά μας και φυσικά να δώσουν έτσι ένα τελευταίο στίγμα λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες. Κάλπες, εκλογές που θεωρούνται αρκετά κρίσιμες, διότι μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία και νέοι παράγοντες. Έχουμε περάσει μία προεκλογική περίοδο που θα έλεγε κάποιος ότι ήταν αρκετά ομαλή. Φυσικά, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, ανεβαίνει και το θερμόμετρο. Ελπίζω απόψε να κάνουμε μία καλή κουβέντα με όλους τους υποψήφιους βουλευτές που βρίσκονται μαζί μας. Ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φραγκίσκος Παρασύρης, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Γιάννης Γωνιανάκης, υποψήφιος με το ΚΚΕ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, κύριε Γωνιανάκη. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Γιώργος Λογιάδης, υποψήφιος με το ΜΕΡΑ 25 στο Ηράκλειο. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που είμαστε μαζί. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους, επειδή ο χρόνος απόψε είναι αυστηρός, οι τοποθετήσεις να είναι πολύ σύντομες, ώστε να μπορούμε να θίξουμε όσο το δυνατό περισσότερα ζητήματα. Αν μπορούσατε έτσι όλοι να υπολογίσετε περίπου ότι ο χρόνος θα είναι 2-3 λεπτά για τον καθένα, για κάθε απάντηση. Για να μην χρονοτριβώ, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια εισαγωγική ερώτηση, βάζοντας τρέχοντα ζητήματα στην επικαιρότητα, της επικαιρότητας, με συγχωρείτε, στη συζήτηση, όπως για παράδειγμα η απόσυρση, η δήλωση απόσυρσης του κυρίου Κατρούγκαλου, που στην πραγματικότητα όμως θα παραμείνει στα ψηφοδέλτια και μπορεί και να ψηφιστεί. Αυτό θα το βάλω ως ερώτημα γενικό, σε αντιδιαστολή με εκείνο της υποψηφιότητας του Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Υπουργού Μεταφορών, που παραμένει παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την υπόθεση και το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Καραμαλή. Πώς κρίνετε όλη αυτή τη στάση σήμερα? Την Καραμαλή είπα, για τον κύριο Καραμαλή αναφερόμουν, στον κύριο Κεφαλογιάννη. Όχι, κύριε Λογιάδη, τώρα εντάξει. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, πείτε μου πώς βλέπετε όλη αυτή την διαδικασία απόψε το απόγευμα με την απόσυρση Κατρούγκαλου, που όμως παραμένει στο ψηφοδέλτιο, και αν όλο αυτό θα είχε γίνει, αν η δήλωση αυτή η ατυχής, όπως είπε το κόμμα, είχε γίνει 15-20 μέρες πριν ή και πριν την προεκλογική περίοδο. Κοιτάξτε, υπό την πίεση της κοινωνίας, αλλά θα έλεγα και της δημοσκοπικής εικόνας, η οποία αποτυπώνεται τις τελευταίες ημέρες, προφανώς πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτουν την κρυφή ατζέντα η οποία υπάρχει. Και η κρυφή ατζέντα προφανώς είναι αυτή την οποία είδαμε και την τετραετία 2015-2019, όπου ήταν μια υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, των χαμηλοσυνταξιούχων και γενικότερα του πιο παραγωγικού τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Ο κ. Κατρούγκαλος είπε πολύ απλά αυτά τα οποία προφανώς έχουν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ στο μυαλό τους, ότι προκειμένου, αν ποτέ ομιγέννητο γίνουν ξανά κυβέρνηση, στην ουσία θα υπάρξει πάλι το βάρος στους γνωστούς, οι οποίοι στην ουσία τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σηκώσανε όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό το οποίο όμως, μια και αναφερθήκατε και στις διάφορες υποψηφιότητες, νομίζω ότι είναι πολύ ατυχή η σύγκριση Κατρούγκαλου και κυρίου Καραμαλή, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις τάξεις των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταδικασμένος με 13-0 σε ανώτατο και αμετάκλητο επίπεδο που λέγεται Νίκος Παπάς. Άρα νομίζω ότι η σύγκριση. Θα έπρεπε να γίνεται, λέτε. Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχει μια αμετάκλητη καταδίκη. Στην άλλη περίπτωση, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν, αν θέλετε, όχι σε πρώτο στάδιο, αλλά στην ουσία δεν έχει καν ξεκινήσει και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία. Το ρωτώ αυτό για να δούμε, είναι πιο εύθυκτος ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία? Αν έχετε ολοκληρώσει, να πάω στον κύριο. Δεν θέμα ευθυξίας, μια φράση θα ολοκληρώσω. Στη μία, επαναλαμβάνω, έχουμε μια μετάκλητη καταδίκη ενός ανώτατου παράγοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρομαι στον πρώην υπουργό, τον κύριο Παπά.
Και από την άλλη, νομίζω η σύγκριση το να υπάρξουν κάποια ποινικές ή πολιτικές ευθύνες είναι κάτι το οποίο είναι, θα το δούμε και στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το παραμύθι για τον κύριο Καραμαλή. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη. Κύριε Συμβουλάκη, είμαστε και κουρασμένοι από την προεκλογική περίοδο, αλλά και είχα σκοπό να είμαι λίγο πιο ήρεμος απόψε, αλλά δεν με αφήνει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Γιατί ακριβώς συγκρίνει ανώμια πράγματα. Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, τη διαφορά των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αποσύρθηκε ο κύριος Κατρούγκαλος γιατί. Γιατί είπε καλός ή κακός, είπε τη γνώμη του. Η οποία γνώμη του δεν εμπεριέχεται. Και ακούστε τώρα, συνεχίζει ο κύριος Κεφαλογιάννης, μια προπαγάνδα η οποία ξεκίνησε από τον κύριο Χέρτσο το πρωί. Και συγκρίνουμε το ατόπιμα της πράξης που οδήγησαν σε ένα τραγικό δυστύχημα του κυρίου Καραμαλή και είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Καραμαλής. Θα σας πω και άλλα παραδείγματα που έπρεπε να έχουν παραιτηθεί πριν πούν αυτά που είπαν. Και ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε για κάτι το οποίο σχεδόν δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Καμία αλλαγή επιβάρυνση των μισθωτών, κύριε Συμβουλάκη, σε σχέση με τις ασφαλιστικές τους εισφορές, το είπε και ο Αλέξος Τσίπρας, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το ότι βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και εξέφρασε μια προσωπική άποψη και αποσύρθηκε, αυτό και μόνο δείχνει ότι εμείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας στο έπακρο, ακόμα και με, να πω, ατόπιμα. Ατόπιμα. Εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει επιτελέσει εγκλήματα. Και δεν απολογήθηκε κανείς. Δεν θα πω για τις υποκλοπές, θα πούμε προφανώς παρακάτω. Τι μας είπε ο κύριος Χέρτσος προχθές, κύριε Συμβουλάκη? Ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι παρελθόν. Που έπρεπε να έχει παραιτηθεί πριν το πει. Ανεξάρτητα αν το ανασκεύασε. Το μεγαλύτερο ατόπιμα που μπορούσε να πει, να πέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης χθες. Γιατί από το ένα λάθος πέφτει στο άλλο. Να μας πει τι? Ότι οι γονείς των θυμάτων στα Τέμπη εργαλειοποίησαν το όλο περιστατικό. Και δεν ντρέπεστε, δεν έχετε ίχνος ντροπής να έρθετε σήμερα εδώ να λέτε για τον Κατρούγκαλο επειδή εξέφρασε μια προσωπική άποψη? Και σας λέω, επαναλαμβάνω, τι λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Αύξηση εισοδήματος με την αύξηση του αφορολόγητου, κύριε Συμβουλάκη. Απαντήστε σε αυτό που λέω. Και την κατάργηση του φόρου επιδεύματος. Αυτό λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι καταγράφηκε και ένας σεισμός τώρα έντασης 5 Ρίχτερ. Το βλέπω και εγώ στο τηλέφωνο μου. Ίσως ο τηλεθεατής. Και είναι ευκαιρία, κύριε Συμβουλάκη, κλείνοντας, γιατί είπατε για το σεισμό, για να δείτε τα έργα της Νέας Δημοκρατίας 4 χρόνια. Καλό είναι να επισκεφτείτε και να επισκεφτεί ο κύριος Κεφαλογιάννης τις σεισμόπληκτες περιοχές του Αρκαλογόρη, για να δείτε το έργο που έχει επιτελέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 2 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Κύριε Παρασύρη, σε εσάς το ερώτημα, θα μου πείτε τώρα τι δουλειά έχω να σχολιάσω, τον Κατρούγκαλο από το ΣΥΡΙΖΑ ή τον Καραμαλή από τη Νέα Δημοκρατία? Αλλά σε όλο αυτό μέσα θέλω να βάλω και το θέμα των υποκλοπών. Ο πρόεδρος ο δικός σας βρίσκεται στο μάτι ενός μεγάλου σκανδάλου, όπως παραδέχθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης. Και όλος αυτός ο ντόρος δεν είδαμε να γίνεται. Γιατί δεν ήταν προεκλογική περίοδος? Τι εννοείτε σε σχέση με τις υποκλοπές? Βέβαια. Εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση και νομίζω ότι εμείς επιλέξαμε τον απολύτως θεσμικό τρόπο μέσα από τη δικαστική και νομική οδό, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν όλα αυτά τα σκάνδαλα. Δεν υπάρχει άλλωστε και άλλος τρόπος. Είτε έτσι θα γινόταν, είτε δημοσιογραφικοί κύκλοι θα μπορούσαν να διερευνήσουν περαιτέρω το ζήτημα. Νομίζω πολιτικά καυτηριάστηκε στο επίπεδο που έπρεπε να καυτηριαστεί, στο κορυφαίο επίπεδο. Μάλιστα, κατηγορηθήκαμε στο ότι ήμασταν και πολύ μονοθεματικοί σε σχέση με την ατζέντα των υποκλοπών. Συνεπώς, νομίζω ότι όλα έγιναν από την πλευρά τη δική μας και τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη ως θύμα των παρακολουθήσεων, όπως έπρεπε να έχουν γίνει. Τώρα, το αν ο κύριος Τσίπρας αυτό το υπέκλεψε ουσιαστικά ως ατζέντα και το σήκωσε περαιτέρω, και εν πάση περιπτώσει αυτό αναπαράγεται τώρα σε μία άλλη κουβέντα, αυτό είναι μία δευτερογενή συζήτηση, η οποία είναι και εξωθεσμική, διότι εμείς εξαντλήσαμε όλα τα θεσμικά μέτρα. Τώρα, θέλω να πάω όμως σε σχέση με το ζήτημα Κατρούγκαλο, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν είναι τόσο απλό όσο το λέει ο κύριος Βαρδάκης. Εγώ συμμερίζομαι ότι υπάρχουν αστοχίες σε διάφορα στελέχη. Ωστόσο, δεν είναι ένα απλό θέμα αυτό το οποίο θίγεται.
Δηλαδή το να επανέλθει μία εισφορά 20% στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους μικρομεσαίους και σε όλα αυτά, είναι μία πρώτη τάξεως, ένα πρώτη τάξεως πολιτικό μέτρο, το οποίο επιστρέφει ουσιαστικά σε μία κατάσταση προπενταετίας, η οποία γονάτισε συνολικά τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν είναι ένα απλό μέτρο πολιτικής. Αυτό πάει να πει ότι υπάρχει μία διαφορετική αντίληψη πολιτικής, η οποία σε καμία περίπτωση προφανώς δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι φαίνεται, για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε έπειτα και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπήρχε καμία ιδεολογική προεργασία και συγκρότηση γύρω από το πρόγραμμα, συνολικά το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο καθένας σε τόσο στοιχειώδη, σε τόσο βασικά, σε τόσο σημαντικά θέματα έχει το δικαίωμα να εξαπολύει τη δική του ατζέντα, τη δική του πρόταση, τότε δείχνει ότι συνολικά υπάρχει ζήτημα σε σχέση με την κατάρτιση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με την επόμενη μέρα. Και εγώ να πω κάτι, όλα μπορεί να τα συγχωρήσει ο κόσμος. Συγχώρεσε πάρα πολλά πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θεωρώ ότι δεν μπορεί να συγχωρήσει είναι αυτή η ελαφρότητα και αυτός ο ερασιτεχνισμός με τον οποίο οδεύει και αυτή τη φορά στις εκλογές και σε σχέση με την επόμενη μέρα και τη διακυβέρνηση που θα έχει η χώρα. Το πληρώσαμε μία φορά σε σχέση με τον ερασιτεχνισμό και την ελαφρότητα και τη φαυλότητα, τέλος πάντων. Η δεύτερη φορά όμως νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και με το δείγμα αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδεικτικό για το πώς ετοιμάζονται τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι δεν θα υποπέσει στην λάθος επιλογή. Τώρα, σε σχέση με τον κύριο Καραμαλή, για να κλείσω και αυτό, εμείς το είχαμε και σε αυτή την εκπομπή ξανά, το είχαμε ξανασχολιάσει, ότι δυστυχώς ο κύριος Καραμαλής, υπό το βάρος προφανώς διαφόρων κομματικών συσχετισμών, ξαναμπήκε στις λίστες του κόμματος και διεκδικεί την ψήφο των σεραίων συμπολιτών του. Να πω μόνο στον κύριο Κεφαλογιάννη ότι υπήρχε μία έκθεση ελέγχου που έγινε από τους ελεγκτές, τέλος πάντων, και τους επόπτες εκεί σε σχέση με το τι συνέβη, που προφανώς υπάρχει ζήτημα, μείζον ζήτημα, σε σχέση με την ίδια τη μετάθεση και τη μετάταξη, μάλλον, του ίδιου του σταθμάρχη, αλλά και πέραν αυτού και τις ευθύνες συνολικά που είχε η θητεία Καραμαλή για το σιδηρόδρομο και τα Τέμπη. Δυστυχώς εκπέμπονται τα λάθος μηνύματα προς τον κόσμο μέσα από τη συμμετοχή του κ. Καραμαλή, και οφείλω να το πω αυτό, διότι τα Τέμπη ήταν και θα παραμείνουν ένας σταθμός σε σχέση με την πορεία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Δυστυχώς δείχνει συνολικά το πολιτικό σύστημα ότι δεν βάζει μυαλό, δεν δείχνει ενσυναίσθηση και δυστυχώς εκπέμπει τα πολύ λάθος μηνύματα μέσα από τη συμμετοχή του κ. Καραμαλή και το θάνατο των 57 ανθρώπων, που συμβολίζεται, δεν λέω ότι προφανώς ευθύνεται απολύτως κτλ., που συμβολίζεται μέσα από τη συμμετοχή του κ. Καραμαλή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Γωνιανάκη, εσείς. Ναι, να πούμε τώρα για το ζήτημα του κ. Κατρούγκαλου. Το εργατικό κίνημα είχε ονομάσει τον κ. Κατρούγκαλο το νόμο του ψαλιδοχέρι. Και ειδικότερα εδώ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως το κράτος έχει συνέχεια. Γιατί δεν μπορεί να είναι προκλητική στάση της Νέας Δημοκρατίας όταν εφαρμόζεται τις βασικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου. Και έλεγε, υποσχότανε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, που ευθύνεται ουσιαστικά για τις μεγάλες μειώσεις συντάξεων που συνεχίσανε κανονικότατα και από τη Νέα Δημοκρατία. Το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πως εδώ δεν φτάνει μόνο η διαπίστωση. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια η κοινωνική ασφάλιση οδηγείται ουσιαστικά στη διάλυση με συντάξεις πείνας και έχουν ευθύνη όλοι όσοι κυβέρνησαν ως τώρα. Γιατί τα αιτήματα του εργατικού κινήματος, των αυτοαπασχολούμενων ουσιαστικά, για μείωση ουσιαστικά του χρόνου συνταξιοδότηση, για αύξηση γενναία των συντάξεων, για επιστροφή τη 13η σύνταξη. Αυτά μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα τα παλεύει και μέσα από το εργατικό κίνημα, αλλά και μέσα στη Βουλή, με τροπολογίες και προτάσεις. Και αντίστοιχα να πούμε για το έγκλημα των Τεμπών, γιατί δεν είναι μόνο η ατομική ευθύνη που έχει ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα υπουργό, αλλά συνολικά η κυβέρνηση. Και ειδικότερα εδώ, όλη η Ελλάδα που σηκώθηκε το Μάρτιο στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις κατέδειξε πως ήταν διαχρονικές ευθύνες. Με βαρύνουσες ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην κατάσταση που ήταν αυτή τη στιγμή ο σιδηρόδρομος, αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης που πουλήθηκε, ιδιωτικοποιήθηκε, που όλοι μιλούσαν για αυτή την ιδιωτικοποίηση ότι θα γινόταν καλύτερο ΣΟΣΕ, αλλά είδαμε τις εγκληματικές ευθύνες που οδήγησε στο θάνατο 57 συνανθρώπους νέους
Και ειδικότερα πως εδώ πρέπει να βγουν συμπεράσματα και να καταδικαστούν αυτές οι πολιτικές που ουσιαστικά κοιτάνε το συμφέρον των μεγάλων μονοπωλίων να εκπιέσουν ό,τι περιουσία υπήρχε στο δημόσιο, συνεχίζονται σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Λογιάδη, εσείς. Λοιπόν, να θυμίσουμε, κύριε Συμβουλάκη, αγαπητοί τηλεθεατές, να υπογραμμίσουμε ότι εμείς ως ΜέΡΑ25 πάντα λέμε ότι βρισκόμαστε μέσα στα μνημόνια, μέσα σε αυτή τη φυλακή χρέους. Να πούμε ότι αυτό που είπαν τα παιδιά στα μετά τα Τέμπη, τις διαδηλώσεις της Αθήνας, στο Σύνταγμα, ότι διαχρονικά ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τον τόπο αυτό και κατονόμασαν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει να θα ξαναμπούμε άμεσα στο στενό κορσέ των μνημονίων και των πρωτογενών πλεονασμάτων, το γνωρίζουμε από τώρα. Θα απαιτηθούν πάλι άμεσα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα σφίξουν θα τα περαιτέρω. Αυτά, αλλά πώς σχολιάζετε την. Αυτά όλα είναι μια μεγάλη εικόνα, ότι ουσιαστικά, να το ασχολιάσω, τη δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου, εμείς δεν μπαίνουμε σε θέμα. Την κίνηση αυτή του κυρίου Κατρούγκαλου. Να δηλώσει απόσυρση, αλλά στην πραγματικότητα προσέξτε, θα βρίσκεται. Ποτέ δεν. Εμείς ως ΜέΡΑ25 ποτέ δεν μπαίνουμε. Και τη συμμετοχή Καραμαλή στα ψηφοδέλτια. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό ας το κρίνει ο ελληνικός λαός, ας το κρίνουν τα κόμματα τα οποία είναι αυτοί οι άνθρωποι μέσα. Εμείς ως ΜέΡΑ25 δεν θα ασχοληθούμε με πρόσωπα, εμείς ασχολούμαστε με πολιτικές και με τα μεγάλα προβλήματα, με τη μεγάλη εικόνα. Γι' αυτό σας ανέφερα τα πρωτογενή πλεονάσματα, γι' αυτό σας ανέφερα τα μνημόνια, γι' αυτό σας ανέφερα τα Τέμπη. Γι' αυτό εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σεισμό. Εγώ σήμερα ερχόμουν από το Τεφέλη, Χουδέτσι, Άγιο Βασίλειο και οι άνθρωποι εκεί πέρα που κάθονται στο Χουδέτσι φωνάζουν τι έχει γίνει με τους σεισμούς τόσο καιρό. Είμαστε ξεσπιτωμένοι. Αυτά είναι τα θέματα μεγάλα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και τώρα το είχα πει ο κύριος Κατρούγκαλος ή ο κύριος οποιοδήποτε, δικό του θέμα, ας τους κρίνει ο λαός. Ας μπούμε στα τοπικά θέματα λοιπόν, έτσι. Να τα συζητήσουμε μετά από αυτή την εισαγωγή. Κύριε Κεφαλογιάννη, ένα θέμα πολύ μεγάλο, το οποίο θα μας απασχολήσει, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι η σύνδεση του νέου αεροδρομίου. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά το κομμάτι των έργων και να σας ρωτήσω, το τρένο στην Κρήτη υπάρχει μέσα στην ατζέντα των κομμάτων. Πώς το βλέπει η Νέα Δημοκρατία? Είναι ένα αίτημα και μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα, όχι βέβαια μόνο το τελευταίο διάστημα, ένα θέμα που έρχεται, φεύγει, επανέρχεται. Κάποια στιγμή ακούσαμε ότι ήταν και στο στρατηγικό σχεδιασμό του 2015 του Υπουργείου Υποδομών. Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα? Υπάρχει δυνατότητα μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί? Κύριε Συμβουλάκη, όταν μιλάμε για μεγάλα έργα υποδομής, καταρχάς πρέπει να δούμε αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι βασικοί όροι προκειμένου κάτι να πραγματοποιηθεί. Και αυτό αφορά είτε το αμέσα σταθερής τροχιάς όπως είναι το τρένο, είτε αφορά τον βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης. Και για να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, χρειάζονται τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μοντέλο. Δεύτερον, να υπάρχει μια μελλοντική ωριμότητα, εμπροκειμένου στο ΒΟΑΚ υπήρξε η χάραξη, και βεβαίως να μπορούμε να εξασφαλίζουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το ερώτημα για το τρένο, κατά πόσο δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς το οποίο διαπερνά από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά την Κρήτη, έχει απασχολήσει σε ένα πολύ προκαταρκτικό στάδιο κατά καιρούς και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον το χρηματοδοτικό μοντέλο δεν βγαίνει. Αυτό το οποίο θα έβλεπα εγώ ως ένα πιο ρεαλιστικό στόχο είναι η σύνδεση του νέου αεροδρομίου με την πόλη του Ηρακλείου, το οποίο πράγματι θα έλεγα ότι θα μπορούσε να προχωρήσει και σε μια πιο όρημη μελέτη το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά από τη στιγμή όμως που κατασκευάζεται το μεγάλο οδικό έργο που λέγεται Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ο ΒΟΑΚ, από άκρου σ' άκρου, δηλαδή από την Κίσαμο μέχρι και την Σιτία, ένα έργο το οποίο στην ουσία στο τέλος της ημέρας θα έχει κόστος περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να υπάρχει περίπου 80 με 90 εκατομμύρια το χρόνο ένα κόστος όσον αφορά τη συντήρησή του. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα περιλαμβάνει και όλες τις κάθετους άξονες που θα συνδέουν τόσο το νότιο κομμάτι της Κρήτης, όσο βεβαίως και τις βασικές πύλες εισόδου που είναι το αεροδρόμιο Χανίων και το λιμάνι της Σούδας, όσο και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μένει και πάρα πολύ χώρος να μιλάμε για ένα έργο επιπλέον που αναφέρεστε στο τρένο, διότι πάρα πολύ απλά όποιος αναφέρεται σε αυτή τη λύση θα πρέπει να μας πει πώς θα βρεθεί αυτή η χρηματοδότηση, πού θα βρεθεί η χρηματοδότηση για το κομμάτι της λειτουργίας και βεβαίως να μας δείξει και τις μελέτες προκειμένου να μπορεί να κριθεί κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό ή όχι. Απορρίπτεται, κύριε Κεφαλογιάννη, ως Νέα Δημοκρατία το λέω,
την κατασκευή αυτού του έργου. Δηλαδή, και τι, ακόμα και αν πρέπει να γίνουν μελέτες από το υποδομόν, αν πρέπει το ίδιο το υποδομόν να ανοίξει το φάκελο αυτό του μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Είναι τόσο απαγορευτικό το κόστος. Φαίνεται ότι και τα δύο ταυτόχρονα, δηλαδή ένας βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, όπως τουλάχιστον σήμερα τον οραματιζόμαστε και υλοποιείται, και ταυτόχρονα ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο είναι το σιδηροδρομικό, το οποίο έχουν αναφερθεί πάρα πολύ στο παρελθόν. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ταυτόχρονα να μπορούν να συντηρηθούν και τα δύο αυτά έργα. Αυτή είναι η δική μου προσωπική εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι είναι και η εκτίμηση όλων των τεχνοκρατών που έχουν ασχοληθεί διαχρονικά με αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, εσείς. Κύριε Συμβουλάκη, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μάλλον θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα, αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι. Εμείς δεν το απορρίπτουμε. Και μάλιστα υπάρχει μια συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο και με φορείς που διατυπώνουν την ίδια άποψη. Ας δούμε τώρα να προχωρήσει ο βόρειος οδικός άξονας. Διάβαζα προχθές, επειδή ο κύριος Κεφαλογιάννης ήταν και υφυπουργός υποδομών, και πιστεύω ότι προσπάθησε, αλλά όταν διαβάζουμε ρεπορτάζ ότι ο ΒΟΑΚ, ένας ΒΟΑΚ χωρίς, δική σας η Νέα Κρήτη εφημερίδα, ναι, το διάβαζα προχθές, ΒΟΑΚ χωρίς ΛΕΑ. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι... Αναφέρεται στο κομμάτι το κάθετο που θα συμβεί στο αεροδρόμιο με τη Χερσόνησο. Αυτό νομίζω. Και θέλω να είμαστε πολύ σοβαροί. Είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν και με τον πιο ασφαλή τρόπο. Και εννοώ το βόρειο δικό άξονα. Ας προσπαθήσουμε, γιατί αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι μετά από 4 χρόνια ήρθε πάλι ο κύριος Μητσοτάκης πριν μερικές μέρες να μας πει θα. Εγώ δεν θα επαναλάβω το τετριμένο ότι πάτησε σχεδόν στον ίδιο σχεδιασμό, παρόλο μας έλεγε ο κύριος Καραμαλής ότι βρήκε γόνατο γραφήματα. Ακριβώς ο ίδιος σχεδιασμός είναι. Μετά τις εκλογές έχουμε χρέος και υποχρέωση όλοι να χύψουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, να πιέσουμε όποιο και αν είναι στην κυβέρνηση, ελπίζω να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεκινήσει επιτέλους αυτό το έργο. Προχθές, κύριε Συμβουλάκη, επισκέφθηκα το υποτιθέμενο, εγγενιαζόμενο κομμάτι του ΒΟΑΚ Νεάπολης Αγίος Νικόλαος. Εκεί παραμένουν 2-3 μπλουτόζες, 3 φορτηγά, ανενεργά, χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό βήμα. Και το δυσάρεστο όλων είναι, κύριε Συμβουλάκη, ότι οι άνθρωποι που παρευρέθηκαν εκεί, που είχαν ενημερωθεί ότι θα πηγαίναμε, μας είπαν ότι δεν έχουν προχωρήσει ούτε οι απολωτριώσεις. Φανταστείτε τώρα το τι κοροϊδία γίνεται να πάει ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος, ο πρωθυπουργός της χώρας, να εγγενιάσει, υποτίθεται, ένα τμήμα του βόρειου οδικού άξονα και να μην έχουν εκμονηθεί μελέτες ή να μην έχουν γίνει ακόμα, να μην έχουν πληρωθεί οι απολωτριώσεις. Με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Οπότε, σε αυτό το θέμα, και βέβαια δεν απορρίπτουμε εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ ένα μέσο σταθερής τροχιάς, νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ σοβαρή λύση. Θα συμφωνήσω σε ένα σημείο με τον κύριο Κεφαλογιάννη ότι ας δούμε πώς θα προχωρήσει ο βόρειος οδικός άξονας και μπορούμε ταυτόχρονα και να βρούμε τη χρηματοδότηση για να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα πρόωρο. Αν και πολύ σωστά είπατε, αν θυμάμαι καλά, αυτό είχε κάποια στιγμή αναγγελθεί όταν ήταν δήμαρχος, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ασλάνης. Για τραμ στην πόλη του Ηρακλείου. Για τραμ στην πόλη του Ηρακλείου. Και συζητεί το και μετά ένα μέσο σταθερής τροχιάς για όλη την Κρήτη. Να το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά ας είμαστε λίγο πιο φιδωλοί σε ανακοινώσεις και εξαγγελίες που μπορεί και ποτέ να μην γίνουν. Κύριε Παρασύρη, εσείς. Ναι, να πω. Είπατε, συγγνώμη, πιάνοντας... κύριε Παρασύρη, είπατε που μπορεί ποτέ να μην γίνουν. Όμως εγώ θα σας πω ότι στο στρατηγικό σχεδιασμό του υποδομών το 2015 αποκάλυψε ο κύριος Ταβερναράκης. Τώρα θα τα λέγα εγώ. Θα τα λέγα εγώ. Υπήρχε, δηλαδή το είχε βάλει και ο Σαμαράς μέσα. Το βρήκε και ο Τσίπρας μέσα. Γι' αυτό κύριε Συμβουλάκη, σας είπα ότι υπάρχει μια συνεργασία. Δεν το είπα τυχαία, ότι υπάρχει μια συζήτηση και μια συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο και συζητείται. Μάλιστα. Αλλά... Κύριε λοιπόν, Παρασύρη. Εγώ πιάνοντας τώρα το νήμα από την τελευταία κουβέντα του κύριου Βαρδάκη, ότι πολλά μπορεί να μην γίνουν, θα πω ότι. Πολλά έργα μπορεί να μην γίνουν. Θα πω ότι αυτό ποτέ δεν είχε συζητηθεί, δεν είχε μπει στην ατζέντα όπως έπρεπε και είναι η στιγμή, εκτιμώ. Δυστυχώς, και έχουμε καθυστερήσει κιόλας, που πρέπει να ξεκινάμε να το βάζουμε όπως άλλα μεγάλα έργα στην Κρήτη, τα οποία φάνταζαν πολύ μακρινά, αλλά τα βλέπουμε να φτιάχνονται. Λοιπόν, νομίζω ότι η στιγμή είναι τώρα, αν και ξαναλέω ότι έχουμε καθυστερήσει. Και να πούμε λίγο την ιστορία, γιατί το αναφέρατε κι εσείς.
όταν έγιναν οι πρώτες μελέτες για το ΒΟΑΚ επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ 15-16 κλπ, τότε αποκόπηκε το μέσο σταθερής τροχιάς από το ΒΟΑΚ. Διότι θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η αρχική σύλληψη για το ΒΟΑΚ ήταν να υπάρχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς, με τις απαλωτριώσεις δηλαδή τις απαραίτητες, και με τις κλήσεις του ΒΟΑΚ, διότι οι κλήσεις είναι ένα μείζον ζήτημα, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπορεί να μπει το μέσο σταθερής τροχιάς ενδιάμεσα των δύο λωρίδων. Αυτό όμως δεν προχώρησε. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να προχωρήσει μονοθεματικά μόνο στο ΒΟΑΚ και έτσι πήρε την τροπή που πήρε το πράγμα του ΒΟΑΚ και ουσιαστικά το μέσο σταθερής τροχιάς έφυγε εντελώς από το σχεδιασμό. Το 2004, να θυμίσω, όταν επί υπουργίας Μανώλη Στρατάκη τότε είχε υποθεί, είχε έρθει η τρένοσία και είχε μελετήσει και το έργο. Εγώ να μείνω και σε κάτι που είπε ο κ. Κεφαλογιάννης. Μίλησε για ένα κόστος 3 δισεκατομμύρια. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Και μιλώντας σε διαβούλευση με τα τεχνικά επιμελητήρια και τους αρμόδιους φορείς, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο υψηλό το κόστος, ούτε τη συντήρηση, ούτε τη. Όχι, δεν έχω εικόνα για το ποσό, αλλά προφανώς δεν είναι πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Δεν είναι στα 3 δισεκατομμύρια. Ο βόρειος οδικός άξονας συνολικά νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Δεν είναι έτσι, κύριε Κεφαλογιάννη? Είναι 800. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι. Νομίζω ότι ακούγεται υπέρογκο το ποσό και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχετική, μελέτη. Συνεπώς θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο οφείλεται στον κριτικό λαό, ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Πάμε και σε ένα διαφορετικό μοντέλο μεταφορών. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Πιο φιλικά στο περιβάλλον, πιο μαζικά προφανώς, σε σχέση με το πώς εξυπηρετείται το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Νομίζω ότι θα εκτινάξει πάρα πολύ την ανάπτυξη του τόπου. Είναι ένα έργο το οποίο συζητιέται πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη. Mm-hmm. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε τώρα πρώτη φορά. Νομίζω λοιπόν ότι με αφορμή την έναρξη των εργασιών στο ΒΟΑΚ θα μπορούσε να ενταχθεί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των απαλωτριώσεων, να έχουμε δηλαδή σε ένα πρώτο στάδιο τουλάχιστον τις απαλωτριώσεις και έπειτα να μπορούμε να προχωρήσουμε στις μελέτες για το, συνολικά για το μέσο σταθερής τροχιάς. Κύριε Γωνιαλάκη, εσείς. Ο ΒΟΑΚ ήταν ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια. Και εδώ είναι οι διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων που ουσιαστικά δεν κοιτούσαν ποτέ τις λαϊκές ανάγκες και οι κριτικοί έχουν πληρώσει βαρύ φόρο αίματος αλλά και σε λεφτά στη φορολογία για έργα που τα έχει ανάγκη ο τόπος. Και ειδικότερα σήμερα για το βόρειο οδικό άξονα που εξαγγέλλεται και ξαναεξαγγέλλεται και βλέπουμε να ξεκινάει. Αλλά ξεκινάει ουσιαστικά στη βάση σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή θα ξαναπληρώσει ο ελληνικός λαός και θα πληρώνει καθημερινά τα διόδια. Χωρίς καμία άλλη πρόβλεψη όσον αφορά τη μετακίνηση ειδικότερα του Ηρακλείου είτε δεύτερων δρόμων να υπάρχει εναλλακτική. Αλλά κύριε, αυτό που τέτοιο υπολογίζοντας μόνο το κέρδος. Γιατί γι' αυτό γίνεται. Για μεγαλοξενοδόχους, το τουριστικό κεφάλαιο ουσιαστικά που θέλει τέτοιους δρόμους. Που έχει ανάγκη βέβαια ο λαός μας, ο κρητικός λαός, να έχει ένα σύγχρονο δρόμο εδώ και 30 χρόνια. Τώρα για το μέσο σταθερής τροχιάς. Αν σκεφτούμε το έγκλημα των Ντεμπών, πως θα είναι η ιδιωτική εταιρεία που θα έχει το τρένος, που δεν υπολογίζει ουσιαστικά την ασφάλεια του κοινού, του λαού και προβλέπει μόνο το κέρδος, θα ήταν πολύ επικίνδυνο, λέω εγώ. Με τις δεδομένες καταστάσεις που ζήσαμε στα Τέμπη, που εδώ και 20 χρόνια, 23, δεν είχαν μπει τα συστήματα ασφαλείας, που ένα απλό delivery έχει το σύστημα ασφαλείας να βλέπει που πηγαίνει η παραγγελία. Όχι κοντζάμ τρένα, επειδή ήταν κοστοβόρο για την εταιρεία, που δεν το έκανε. Βέβαια, δεν φταίει το μέσο εκεί, φταίει. Δεν φταίει το μέσο. Φταίει όμως ο ιδιώτης που κοιτάει πώς θα κερδοσκοπεί και ουσιαστικά δεν κοιτάει τα ζητήματα ασφάλειας, όπως γίνεται και σε άλλους πολλούς τομείς της ζωής μας. Αλλά το κύριο είναι αυτό. Εμείς λέμε πως πρέπει να γίνει το έργο, αλλά κύρια με το δημόσιο και δωρεάν. Μάλιστα. Όχι να πληρώνουμε διόδια. Αρκετά έχουμε πληρώσει. Μάλιστα. Κύριε Λουγιάδη, εσείς. Τι σχέση έχει το τρένο με τα διόδια? Μίλησε για το ΒΟΑΚ. Για το ΒΟΑΚ, ναι. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Θεωρούμε, ξέρουμε ότι η Κρήτη είναι παραμελημένη και παρατημένη διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Ένα παραπάνω σε θέματα υποδομών, σε θέματα που αφορούν πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ένα παραπάνω τώρα, μέσα στις μνημονικές αυτές καταστάσεις που ανέφερα και προηγουμένως.
Όσον αφορά το ΒΟΑΚ, είναι θέμα υποδομών. Πρέπει να γίνει, πρέπει να φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ. Χωρίς διόδια, λέμε εμείς το ΜΕΡΑ25, από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, πρέπει να γίνουν παράπλευροι οδοί. Το τρένο είναι ένα θέμα το οποίο πρώτη το ΜΕΡΑ25 αναδείξαμε, διότι το είχε πει ουσιαστικά το 1952 ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Είχε φέρει το Ίδρυμα Ρόκφελερ από τη Νέα Υόρκη να κάνει μια μελέτη ανάπτυξης της Κρήτης. Και το Ίδρυμα Ρόκφελερ της Νέας Υόρκης το 1952 είχε προδιαγράψει ένα τρένο για την Κρήτη, από άκρο σ' άκρο. Γιατί δεν γίνεται το τρένο? Παρόλο που υπάρχει σε πολύ μικρότερα νησιά της Μεσογείου, υπάρχει τρένο σε πολύ μικρότερα νησιά της Μεσογείου, όπως η Σικελία και σε άλλα νησιά της Μεσογείου, υπάρχει τρένο. Δεν γίνεται διότι υπάρχουν τα τεράστια συμφέροντα των πετρελαιάδων. Θέλουν να κάνουν ασφάλτους, δρόμους, πετρέλαια, καύσιμα και δεν αφήνουν να γίνουν τέτοια μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε και το περιβάλλον πάρα πολύ. Είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον. Να πάμε εδώ πέρα στην οδική ασφαλεία, επειδή ήμουν και στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, κύριε Συμβουλάκη, και να τονίσουμε ότι το τρένο είναι πολύ φιλικό στο περιβάλλον και ασφαλές. Και να πω και το άλλο, ότι στην Αθήνα ο κύριος Καραμαλής μας έλεγε και κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τη γραμμή νούμερο 4 του μετρό, την οποία στηρίζομαι. Αλλά αναδείξαμε συνέχεια ότι χωρίς υποδομές, χωρίς σωστές υποδομές, δεν λειτουργεί η γραμμή νούμερο 4 και κάθε γραμμή. Δηλαδή, τι σημαίνει υποδομές? Πρέπει στους σταθμούς μετρό να έχει και πάρκινγκ. Άρα λοιπόν πρέπει να το δει κανείς συνολικά το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν για μας ΒΟΑΚ χωρίς διόδια, το επαναλαμβάνω απλά και ξεκάθαρα, η Κρήτη έχει παραμεληθεί. ΛΕΑ που αναφέρθηκε δεν υπάρχει σε όλο τον ΒΟΑΚ ΛΕΑ. Ούτως ή άλλως ο ΒΟΑΚ και να γίνει αυτή τη στιγμή και να τελειώσει δεν αρκεί, δεν επαρκεί. Τι θα γίνει, θα κάνουμε συνέχεια διαπλατήσεις ΒΟΑΚ? Δεν γίνεται. Συνεπώς λέτε πρέπει... ότι χρειάζεται και ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Από το 1952 μάλιστα, το είπε μάλιστα τότε. 1910. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι πιο παλιό ακόμα. Σαφώς να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται. Όταν δεν έχουμε νότιο οδικό άξονα, όταν δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει για τους συνδετήριους δρόμους Μεσαρά, Βιάνο, Ιεράπετρα. Είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε? Βεβαίως είναι απαραίτητο. Ας βάλουμε κάποιες προτεραιότητες επιτέλους. Και όταν είσαι μέσα στη φυλακή χρέους, δεν μπορείς να βάλεις τέτοιες προτεραιότητες, δυστυχώς. Κύριε Κεφαλογιάννη, κάτι θέλατε να πείτε σε σχέση με το κόστος του έργου? Έχω να πω πάρα πολλά, γιατί να σας πω κάτι. Ναι. Πρέπει όταν απευθυνόμαστε προς τον κριτικό λαό να είμαστε και πολύ συγκεκριμένοι σε κάποια ζητήματα, γιατί προφανώς, αν θέλουμε να κάνουμε μια έκθεση ιδεών και να πούμε ότι θέλουμε και τρένο, θέλουμε και υδατοδρόμια, θέλουμε και όλα τα μέσα, προφανώς κανείς θα πει όχι. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο τα βασικά δεδομένα. Καταρχάς, όσον αφορά το κόστος. Το κόστος, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός στο θεωρητικό κατασκεύασμα το οποίο υπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί το μόνο που μας άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση πέραν από έναν θεωρητικό σχεδιασμό ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, για παράδειγμα του Αγίου Νικολάου μέχρι την Νεάπολη, θα γίνει με δημόσιο έργο. Το Χερσόνησος με τη Νεάπολη θα γίνει μεσδίτ και το Χερσόνησος μέχρι τα Χανιά θα γίνει μέσω παραχώρησης. Αν εξαιρέσει λοιπόν το θεωρητικό αυτό κατασκεύασμα και μία μελέτη κυκλοφοριακών φόρτων, και θέλω να επιμείνω στην τελευταία, αυτό πράγμα το έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μας άφησε μία μελέτη κυκλοφοριακών φόρτων, έδειξε ότι η φόρτη στην Κρήτη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο εμείς αυτή τη στιγμή, όσο εμείς το ξέρουμε και πιστεύουμε και θεωρούμε. Ακριβώς. Εκτός το κομμάτι ένα το... Ναι, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες κινήσεις οχημάτων που γίνονται στην Κρήτη. Το να μιλάμε ταυτόχρονα για βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης και ένα μέσο σταθερής τροχιάς μεγάλο, γιατί τα έργα υποδομών του σιδηροδρόμου δεν είναι απλώς κάνω, ασφαλτρώνω ένα δρόμο, ένα χωματόδρομο και κάνω ένα έργο υποδομής. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι, για να μην πω άλλο χαρακτηρισμό, και να μην αυξάνουμε τις προσδοκίες σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι ρεαλιστικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο οδικό έργο που λέγεται Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Αν είχαμε και παραπάνω χρόνο, μπορούσαμε να. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και ναι, θα πούμε αμέσως μετά. Θα σας πω μόνο για ποιο λόγο βγαίνει 3 δισεκατομμύρια το κόστος. Γιατί από τον αρχικό σχεδιασμό που ήταν το Χανιά Άγιος Νικόλαος, έχουμε βάλει την προαίρεση μέχρι την Κίσαμο, επιπλέον κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα. Έχουμε βάλει το κομμάτι που αφορά τη σύνδεση του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο των Χανίων, ναι, και το λιμάνι της Σούδας. Έχουμε βάλει τις κάθετες οδούς που αφορά το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπως επίσης και τις κάθετες στο νομό Λασιθίου. Γι' αυτό και επιπλέον τα κατασκευασμένα τμήματα σε εισαγωγικά της παρακάμψης, ναι, των πόλεων που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή μας βγάζει ένα κόστος το οποίο προσεγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια. Δεν το λέω ούτε για να εντυπωσιάσω, ναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά προκαλώ τον οποιοδήποτε, αν καθίσει και πάρει τα στοιχεία από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και από το ΤΕΕ, θα πάρει την ίδια απάντηση. Μάλιστα.
να πάμε σε ένα. Πολύ μεγάλη έργα, κύριε Συμβουλάκη. Εδώ είμαστε στην Κρήτη, ζούμε στον τουρισμό και δεν υπάρχει μία δημόσια τουαλέτα σε όλο το βόρειο δικό άξονα. Μία δημόσια τουαλέτα. Μπαίνει ένα τουρίστα από την Ελούντα να πάει στα Χανιά, θα πει τη μαγική λέξη τουαλέτα και πού θα πάει κατά τα δέντρα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε πιο αναλυτικά για το ΒΟΑΚ. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ζωντανά εδώ στην Κρήτη TV συζητάμε με τον κύριο Κεφαλογιάννη, υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία στο Ρέθυμνο, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στο Ηράκλειο, τον κύριο Γωνιανάκη από το ΚΚΕ, υποψήφιο στο Ηράκλειο, και τον κύριο Γιώργο Λογιάδη, υποψήφιο βουλευτή με το ΜΕΡΑ25 επίση στο Ηράκλειο. Σε αυτό το μέρος θέλω να ανοίξουμε τη συζήτηση λίγο περισσότερο σε σχέση με το θέμα του ΒΟΑΚ. Κύριε Κεφαλογιάννη, δώσατε και ένα βιβλίο που παρουσιάσατε τις προηγούμενες ημέρες. Το έχει ο κύριος Λογιάδης εκεί. Κύριε Λογιάδη, θα μπορούσατε να μας δείξετε την εικόνα του βιβλίου στην κάμερα, αν θέλετε, για να κάνω μια ερώτηση. Ήμουν και στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας τον κύριο Κεφαλογιάννη. Ιδιωτική έκδοση. Ιδιωτική, βεβαίως. Μα την ερώτησή μου, δείξτε το βιβλίο. Ας ζουμάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να δούμε πάνω. Το παρατήρησα λοιπόν ότι ο ΒΟΑΚ εκτείνεται στο βιβλίο σας μέχρι και τη Σιτία. Ωστόσο το ερώτημα είναι γιατί η Σιτία το προηγούμενο διάστημα δεν περιλήφθηκε μέσα στο πρωτεύον εθνικό δίκτυο και αν υπάρχει σχεδιασμός τελικά να φτάσει ως εκεί ο ΒΟΑΚ ή θεωρείται ότι το συγκεκριμένο τμήμα έχει χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Οπότε δεν μας συμφέρει, δεν το κάνουμε. Συγγνώμη κύριε Συμβουλάκη, γιατί όχι μέχρι το Παλέκαστρο. Αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κεφαλογιάννη. Να απαντήσω λίγο στο ερώτημά σας. Ανατολικά πρέπει να βγαίνει μέχρι το Παλέκαστρο. Δεν, αυτό μέχρι φτάνει η Σιτία. Να απαντήσω λίγο στο ερώτημά σας. Και νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε και σε κάποια ιστορικά ερωτήματα του κρητικού λαού. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης δεν έγινε για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος και κυριότερος είναι ότι αν έβλεπε κανείς τους κυκλοφοριακούς φόρτους, δεν μπορούσε να σηκωθεί ένα τόσο πολύ μεγάλο έργο, δηλαδή δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, συν τη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης. Γιατί να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η ΛΕΑ, στο βασικό κομμάτι του έργου, δηλαδή από την Κίσαμο μέχρι και τη Σιτία, θα υπάρχει. Αυτό το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει αφορά την κάθετο άξονα που αφορά τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης μέχρι το αεροδρόμιο. Σωστά είναι το κομμάτι το συγκεκριμένο να διευκρινίσουμε. Είναι, να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Που ζητάει και το Περιφερειακό Συμβούλιο τη Σύραγγα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπήρξε μια απόφαση κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 90 ότι η Κρήτη θα εξαιρεθεί από το ζήτημα των παραχωρήσεων. Και είδαμε ότι στο σύνολο της υπόλοιπης χώρας, δεν υπάρχει περιφέρεια της χώρας αυτή τη στιγμή, δημιουργήθηκαν όλες οι οδικές οδοί που έγιναν μέσω παραχώρησης. Είτε αφορά την Ιωνία Οδό, είτε αφορά την Αθηνών Πατρών, την Αθηνών Θεσσαλονίκης, την Εγνατία, την Αθηνών Καλαμάτας και ούτω καθεξής. Ο τρίτος λόγος, θεωρώ, είναι ότι μέχρι και το 2014, δυστυχώς, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια αυτοκριτική σε όλους μας, υπήρξε μια αποσπασματική διεκδίκηση του έργου. Δηλαδή, ο εκάστοτε ερεθεμιώτης έλεγε: εγώ θέλω το κομμάτι το συγκεκριμένο που αφορά τον νομό μου, ο Χανιώτης το ίδιο, ο Ηρακλώτης το ίδιο. Για πρώτη φορά αυτό τέθηκε από το 2014 και μετά, και πράγματι φτάσαμε σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης εκτελείται. Όταν λέμε ενιαίο έργο, εννοούμε από την Κίσαμο μέχρι και την Σιτία. Αυτό το οποίο έχουμε διευκρινίσει είναι ότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι επιτρέπουν να γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο, δηλαδή δύο λωρίδες ανακατεύθυνση συν ΛΕΑ, από την Κίσαμο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Σιτία, που επίσης θα είναι μέρος του ΒΟΑΚ. Ναι. Εκεί πέρα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά θα είναι λίγο πιο μικρά σε σχέση με το βασικό κομμάτι. Γιατί πολύ απλά, επαναλαμβάνω, καλό είναι θεωρητικά να λέμε ότι θέλουμε να κατασκευάζουμε πολύ μεγάλα έργα υποδομών, αλλά πρέπει να δούμε και τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, ενώ τα οικονομικά μέσα. Και την συντήρηση στη συνέχεια, αυτό το οποίο είπα, τη συντήρηση μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλο το ποσό, δηλαδή τα 80 με 90 εκατομμύρια το χρόνο, είναι ένα ακριβές ποσό προκειμένου να υπάρχει ετησίως εκείνο το επίπεδο του έργου το οποίο θέλουμε ως Κρήτη. Δηλαδή δεν μπορούμε απλώς να κατασκευάσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο και να το αφήσουμε μετά στη μοίρα του. Βέβαια, ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά τους φόρτους, το λέω, ότι οι παλιοί συγκοινωνιολόγοι έλεγαν ότι όπου ανοίγει δρόμος πάει αυτοκίνητο. Θέλω να πω ότι αν ένα κομμάτι του ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλαο ως τη Σιτία έχει τις προδιαγραφές, τότε θα βρεθεί και ο κόσμος που θα πάει, θα υπάρξει η ανάπτυξη αυτή που θα φέρει και τον φόρτο. Δεν το λέω ότι κάνουμε έργα για να αναπτυχθεί μια περιοχή, αλλά για να εξυπηρετηθεί μια περιοχή. Ήδη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης
έχουν συμπεριλάβει και τις προβλέψεις για την επόμενη τριακονταετία τουλάχιστον. Και το λέω αυτό διότι πραγματικά πιστεύω ότι η Κρήτη τα επόμενα χρόνια θα έχει αύξηση και στο μόνιμό της πληθυσμό, αλλά κυρίως και πολλαπλασιασμό στους επισκέπτες της. Υπάρχει ήδη αυτή η πρόβλεψη. Ναι, αλλά δεν η πρόβλεψη όμως αυτή λέτε, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι υπάρχει όμως το κομμάτι το αστικό του Ηρακλείου, υπάρχει. Η γέφυρα δηλαδή του Μπεντεβί στην Παπαναστασίου θα μεγαλώσει. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Επαναλαμβάνω. Ήδη δεν χωράει. Πρέπει να σας πω ότι με ένα τροχείο υλικών στο κομμάτι αυτό μπλοκάρει ολόκληρη πόλη. Πολλά τμήματα από τις παρακάμψεις των πόλεων, τα ήδη κατασκευασμένα εισαγωγικά τμήματα, θα αναβαθμιστούν. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το ξέρουν και οι τηλεθεατές σας, ότι ειδικά, τουλάχιστον τη γνώση που έχω και για το Ηράκλειο και για το Ρέθυμνο αλλά και για τα Χανιά, σε σχέση τουλάχιστον με τον αρχικό σχεδιασμό, όπου δεν υπήρχε η παραμικρή πρόβλεψη στον αρχικό σχεδιασμό τουλάχιστον από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το Σπίρτζι δηλαδή, το σχεδιασμό. Ναι, σας λέω, ο κύριος Σπίρτζι ναι, ένα θεωρητικό κατασκεύασμα όσον αφορά το πώς θα γίνει το έργο. Δεν υπήρχε η παραμικρή ωριμότητα σε επίπεδο μελέτης και προμελέτης πλην της μελέτης κυκλοφοριακών φόρτων που θέλω να είμαι δίκαιος ότι πράγματι μας παρεδόθη. Όλες οι υπόλοιπες μελέτες και προμελέτες έγιναν τη διετία 2019-2021 και θα σας πω, κύριε Συμβουλάκη, ένα πολύ χαρακτηριστικό, αν θέλετε, δεδομένο που πραγματικά δείχνει και το πόσο εντυπωσιακό έργο έγινε αυτή τη διετία. Μελετήσαμε σε αυτή τη διετία 180 χιλιόμετρα. Όταν τη δεκαετία 2009-2019 μελετήθηκαν 45 χιλιόμετρα. Αν πηγαίναμε με τον ρυθμό της προηγούμενης δεκαετίας, για το τμήμα το οποίο εμείς μελετήσαμε το 19 μέχρι το 21, σε δύο χρόνια μέσα, θα θέλαμε 40 χρόνια. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές παράγεται ένα έργο σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε ένα διάστημα το οποίο μην ξεχνάτε ότι περίπου 18 μήνες από αυτό είχαμε COVID, επομένως αντιλαμβάνεστε και αυτό υπήρχε μια επιπλέον δυσκολία και ήμασταν στην ευχάριστη θέση τον Μάιο του 2021 να παρουσιάσουμε το σύνολο του έργου. Τα τρία χ, όπως είπαμε, χαρακτηριστικά. Χάραξη, χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση δεν υπήρχε μέχρι τότε εξασφαλισμένη. Τώρα έχουμε εξασφαλίσει 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 600 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο είναι η χρηματοδοτική συμβολή του ιδιώτη, όποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο οποίος θα κερδίσει την παραχώρηση. Διόδια θα μπουν και πού, κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε. Κύριε Συμβουλάκη, εγώ ήμουν από εκείνους ο οποίος και προεκλογικά από το 2019 το είχα πει δημόσια. Αυτό το έργο χωρίς διόδια δεν κατασκευάζεται. Τότε μπορεί να μείνουν από τις μειοψηφικές φωνές, αλλά τώρα όλοι συμφωνούν σε αυτό. Και όταν μιλάμε για παραχώρηση, για να μην παραπλανούμε και τον κρητικό λαό, και ο προηγούμενος σχεδιασμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του κ. Σπίρτζη, όταν μιλούσε για παραχώρηση, προφανώς μιλούσε και για διόδια. Ποια είναι η διαφορά μας? Η διαφορά μας είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή προχωράμε σε ένα σχεδιασμό όπου τα διόδια θα είναι ηλεκτρονικά, θα είναι αναλογικά, δηλαδή με χιλιομετρική απόσταση. Δεν θα πληρώνει κάποιος και ασχέτως τι απόσταση κάνει, θα πληρώνει ένα fix ποσό. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι και το μεγαλύτερο ανταποδοτικό προς το χρήστη. Και μάλιστα, και θα ολοκληρώνω με αυτό, θα είναι η ελάχιστη χρέωση όπως πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες στις παραχωρήσεις. 0,063 λεπτά το χιλιόμετρο. 8,82 από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Θέλω να σας ρωτήσω, έχουν καθοριστεί οι θέσεις που θα υπάρχουν τα διόδια? Σας είπα, θα είναι ηλεκτρονικά. Που σημαίνει ότι ανάλογα την απόσταση την οποία θα κάνει, δεν θα είναι η συμβατική σταθμή, αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας. Ότι αυτό λοιπόν την σημαίνει μπάρα, ότι δεν θα έχουν οι αστικοί κόμβοι διόδια να πληρώνει από τη μια μεριά στην άλλη. Θα γίνεται με έναν ηλεκτρονικό τρόπο και ανάλογα την απόσταση την οποία θα διανύει ο χρήστης, θα πληρώνει και το αντίτιμο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος που θα φύγει από τον Αιγαίνη, το χωστό εδώ στο Ηράκλειο, αν ξέρετε την περιοχή, μέχρι την Αλικαρνασσό, πάλι θα πληρώσει κάτι. Ανάλογα την απόσταση την οποία θα διανύσει. Ναι, αλλά είναι μες στην πόλη. Κύριε Βαρδάκη, εσείς. Δεν θα είναι μες στην πόλη γιατί θα είναι ένας κλεισός αυτοκινητόδρομος. Δεν πρέπει να το συγχαίουμε αυτό το πράγμα. Ναι, θέλω να πω ότι θα διανύσει 2 χιλιόμετρα ουσιαστικά αστικού δρόμου. Θα πληρώσει γιατί. Η Αττική οδός είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι κλεισός αυτοκινητόδρομος. Μάλιστα. Το λέω αυτό για να μην παραπλανούμε τον κρητικό λαό. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Όπως μας το λέτε, το καταλαβαίνω. Δηλαδή το καταλαβαίνω καλύτερα. Κύριε Βαρδάκη, εσείς. Ατέρμονες συζητήσεις μπορεί να κάνουμε. Ατέρμονες. Ειλικρινά σας το λέω. Και πρέπει. Το είπα και ο Σπίρτζης είχε στο μυαλό του προφανώς για διόδια, σύμφωνα με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Χαμηλό. Του Υπουργείου, συγγνώμη. Δεν είναι σύμφωνα με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Με αυτό που βρήκατε στο Υπουργείο. Είναι σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει υπογράψει ο κύριο Σπίρτζης και αν θέλετε μπορώ να στα δώσω και στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Δεν τα λέει ο κύριο Κεφαλογιάννη αυτό. Που μιλούσε μέσα για διόδια. Ξεκάθαρα, βεβαίω. Χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο έχουν και άλλα σημεία, άλλα τμήματα του ΒΟΑΚ. Άρα όλοι συμφωνούμε τουλάχιστον σε αυτό. Ένα βόρειο οδικό άξονα. Καστέλη, Σιτία. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Το λέμε σε όλους τους τόνους. Δεύτερο,
Κύριε Συμβουλάκη, εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να ξεχάσει αυτό που είπε προχθές, να το βγάλει από το μυαλό του, για να μην πω ότι έπρεπε να ζητήσει και μια συγγνώμη, ότι υπάρχουν τοπικά συμφέροντα που μπλοκάρουν τον βόρειο δικό άξονα, να το ξεχάσει, διαφορετικά να μας το αιτιολογήσει. Για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο Ηράκλειο. Και δεύτερο, σωστά, και δεύτερο και κυριότερο, είναι το εξής. Κύριε Συμβουλάκη, δεν υπάρχει καμιά νησιωτική περιοχή σε όλη την Ευρώπη που να υπάρχουν διαδίες. Πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, να φέρω ένα παράδειγμα, την Κύπρο παράδειγμα, που έγιναν μεγάλοι οδικοί άξονες με χρηματοδότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διόδια δεν υπάρχουν. Η Κρήτη προσφέρει τα μέγιστα στο ΑΕΠ. Είναι αδικημένη εδώ και χρόνια. Ας σκύψουμε λοιπόν όλοι μαζί, είναι υποχρέωση όλων μας, αυτό που δεν κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, να το κάνουμε τώρα. Και αλλά κύριε Βαρδάκη, είναι ευθύνη όλων μας. Θα σας πω ότι μόλις αφροκαζόμενοι την τοπική κοινωνία, τα επιμελητήρια, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να δούμε πώς το επόμενο διάστημα. Μόλις είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, κύριε Βαρδάκη, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ διόδια σχεδίαζε. Και έχει και έγγραφα να δώσει στη δημοσιότητα, είπε. Εγώ σε καμία μελέτη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω δει να προβλέπονται διόδια. Τώρα, δεν μπορεί τώρα ο κύριος Κεφαλογιάννης στη μια να μας λέει ότι δεν υπήρχε καμιά μελέτη. Παραχώρηση πάντως προβλεπόταν. Βεβαίως, βεβαίως. Πώς θα την κάνατε. Δεν υπήρχε καμιά μελέτη και από την άλλη να μας λένε την κάνατε ότι την παραχώρηση. Υπήρχε μελέτη με διόδια. Αν είχαμε κάνει μελέτη μόνο για διόδια, μας ακούει ο κόσμος, μας βλέπει και βγάζει τα συμπεράσματα. Η παραχώρηση πώς θα γινόταν. Επαναλαμβάνω. Σε καμία νησιωτική περιοχή δεν υπάρχουν διόδια. Και ειδικά σε περιοχές, κύριε Συμβουλάκη, που δεν υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι σε βόρειο δικό άξονα που να εξυπηρετούν τους πολίτες. Αν αύριο είστε κυβέρνηση και συνεχίσετε το έργο, θα βγάλετε από το πλάνο τα διόδια. Το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Πείτε ότι ένας βόρειος οδικός άξονας δικαιούται η Κρήτη ένα βόρειο οδικό άξονα χωρίς διόδια. Άρα αύριο θα αλλάξει ο σχεδιασμός. Δεν ξέρω ποιο σχεδιασμό. Ο σχεδιασμό είναι για διόδια. Είναι για διόδια, κύριε Βαρδάκη. Εσείς μπορείτε να πείτε την άποψή σας. Εσείς μπορείτε να πείτε ότι το πρόγραμμά σας προβλέπει διόδια. Αφήστε τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το κάνετε αυτό επανειλημμένα. Εγώ, κύριε Συμβουλάκη, πάω σε πάνελ. Κανείς δεν λέει. Κανείς δεν λέει για το πρόγραμμά του. Όλοι λένε για το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν καταλαβαίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 4 χρόνια. Για όνομα του Θεού. Σας άκουσα και προηγουμένως. Και θα μου επιτρέψετε. Ωραία. Εσείς που είπατε λοιπόν. Εσείς που είπατε. Τώρα γιατί το λέτε αυτό. Επιτρέψτε μου κύριε Συμβουλάκη. Λίγο γρήγορα πρέπει να ολοκληρώσει όλοι. Επειδή εγώ δεν θέλω να διακόπτω κανένα. Αλλά επειδή είπε μια κουβέντα τώρα ο κύριος Παρασύρης για ψέματα κλπ. Κύριε Συμβουλάκη, προηγουμένως αναλύσαμε όλοι. Δεν το ξέρατε, δεν ξέρω. Μια λέξη που είπε ο. Λέγατε κάτι άλλο. Αυτό είναι. Αφήστε το να το πω. Για μια λέξη που είπε ο κ. Κατρούγκαλος και έγινε μίζο ζήτημα σε όλη την Ελλάδα. Μιλάει κανείς ότι 50 δισεκατομμύρια κόπηκαν από τις συντάξεις των συνταξιούχων, το 28% το έκοψε η κυβέρνηση Παπανδρέου, το 29% η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και μόνο 1% η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και έχω εδώ όλους τους νόμους. Να το πείτε να το πείτε στην ενότητα για την οικονομία. Έχω εδώ όλους τους νόμους. Επειδή λέμε για το ΒΟΑΚ. Μισό λεπτό. Επειδή συζητάμε για το ΒΟΑΚ, να το πούμε αυτό στην ενότητα της οικονομίας. Σταματώ λοιπόν εδώ. Κύριε Παρασύρη, εσείς. Μάλλον έχουν δικά τους νούμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Λοιπόν, μα τον νόμο Κατρούγκαλο βγείτε έξω. Νομίζω ότι βγαίνετε και έξω στην κοινωνία και ακούτε τον κόσμο. Αυτή η παραφιλολογία και αυτό το ψέμα να σταματήσει κάποια στιγμή. Έλεος. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έλεος. Σχετικά με το ΒΟΑΚ, πράγματι, εγώ θα αναφερθώ σε αυτά που είπε και ο κύριος Κεφαλογιάννης. Είναι το τελευταίο έργο το οποίο γίνεται στην Ευρώπη, του Ευρωπαϊκού Δικτύου κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούσε να γίνει και δεν είχε γίνει και είναι μια τεράστια εκκρεμότητα για τον κρητικό λαό. Διότι δεν υπήρχαν οι πόροι. Από τη στιγμή που βρέθηκαν οι πόροι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, επί της ουσίας, έτσι προχώρησε το έργο. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συνηγορήσουμε ότι απέναντι στις εκατόμβες νεκρών που έχουμε βιώσει στον υπάρχοντα ΒΟΑΚ, όλοι είχαμε κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με τα διόδια, προκειμένου να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο και σοβαρό έργο με το οποίο με ασφάλεια θα μπορούσε να μεταφέρει το Ηρακλείο να πηγαίνει στα Χανιά. Και προφανώς μιλάμε για ένα
βορειοδικό άξονα από το Καστέλι μέχρι την Σιτία, υπό τους όρους βέβαια που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αλλά νομίζω ότι όλοι το είχαν συμφωνήσει και πάνω απ' όλα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες συζητήσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι μπορεί να μην ήταν απολύτως ομολογημένο, πολιτικά δηλαδή. Τώρα η προσπάθεια που κάνει ο κύριος Βαρδάκης να το πάρει πίσω, δεν ξέρω ποια είναι. Όμως, εγώ ξαναλέω. Υπάρχει βίντεο, κύριε Παναγιώτη. Θα σας πω, θα σας πω. Υπάρχει ηχητικό βίντεο. Θα σας πω, θα σας πω. Όταν αφήστε, στο, εγώ δεν είμαι υπέρ των διοδίων, θα σας πω ότι είναι. Στο Γούβο Χερσόνησος. Εγώ τι λέω. Τι βίντεο λέει. Λέμε λοιπόν. Βίντεο του. Απάντηση σε δική μου ερώτηση, κύριε Συμβουλάκη. Του Τσίπρα, του Ανατρέξτε τώρα. Το ερώτημα είναι νομοτελειακό. Διόδια ή χωρίς διόδια. Το ερώτημα είναι νομοτελειακό. Έχουν δημοπρατηθεί, έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Αύριο το πρωί, δηλαδή, αν είστε κυβέρνηση, θα λύσετε τις συμβάσεις αυτές για να φτιάξετε ένα ΒΟΑΚ χωρίς διόδια? Όχι, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, να σας πω τι για μπορούμε πείτε, να κάνουμε. Κύριε Παρασύρη. Να σας πω τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, δεν ξέρω ποια είναι η γνώση του κυρίου Κεφαλογιάννη, επειδή ήταν υφυπουργός υποδομών κτλ. Ωστόσο, ο κριτικός λαός δεν γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνεται ο ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει. Οι μελέτες. Δεν τις γνωρίζουμε. Έρχονται μόνο οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από εκεί μαθαίνει ο κριτικός λαός τι σχεδιάζει ο παραχωρησιούχος, το κράτος, το Υπουργείο και όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω για τα διόδια. Ξέρουμε όμως τι είδους έργο έχουμε. Και επίσης, ποια είναι η ιδιωτική συμμετοχή σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, αν υπήρχε μια γενναία ιδιωτική συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο, είναι απολύτως κατανοητό ότι. Κάπου πρέπει να συμβάλλει και ο κριτικός λαός αυτό το πράγμα. Αλλά αν η ιδιωτική συμμετοχή δεν είναι σε αυτά τα ποσά που πρέπει, αν δεν έχουμε ένα έργο όπως πρέπει να το δούμε, δηλαδή πώς θα γίνει η διέλευση μέσα από το Ηράκλειο, θα γίνει από το υπάρχοντα άξονα, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας περιφερειακός αστικός δρόμος του Ηρακλείου, ή θα γίνει μια υπογειοποίηση η οποία θα παραχωρηθεί σε δημόσιο χώρο, ο πάνω όροφος τέλος πάντων μετά την υπογειοποίηση κτλ. Ποιες είναι οι είσοδοι και οι έξοδοι στην πόλη? Είναι δυνατόν να συζητάμε ότι θα πληρώνει ο άνθρωπος που μπαίνει από τον Άγιο το χωστό, ας πούμε, για να φτάσει στο Γάζι ή στην Αλικανασό να πληρώνει διόδια? Και ο τρόπος με τον οποίο ισχυρίζεται ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι θα γίνεται αναχιλιομετρική απόσταση η χρέωση. Πού συμβαίνει αυτό? Δεν ξέρω πώς θα συμβαίνει αυτό. Πώς συμβαίνει αυτό? Δεν γνωρίζω. Δεν το έχω δει ως παράδειγμα. Πού γίνεται, τεχνικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό που λέει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Δεν γίνεται, τεχνικά δεν γίνεται. Τεχνικά δεν γίνεται να συμβεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τεχνικά δεν γίνεται. Δηλαδή, το τεχνικό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα έτσι όπως ακούγεται. Τεχνικά όμως δεν γίνεται. Κύριε Παρασύρη. Λοιπόν, τι θέλω να πω λοιπόν. Συνεπώς, το έργο είναι. Το έργο, καταρχήν, εκτίμησή μου είναι ότι. Πρέπει να συνυπολογίζεται και η αύξηση του πληθυσμού που λέει ο κ. Κεφαλογιάννης και σε σχέση με το νέο αεροδρόμιο, ότι θα έχουμε 18 εκατομμύρια τουρίστες σε 5 και 6 χρόνια μετά την λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Ναι. Άρα όλα αυτά βγάζουν μια πολύ συμφέρουσα επένδυση για τον ίδιο τον παραχωρησιούχο. Επομένως, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε εδώ είναι τι έργο φτιάχνουμε, ποια είναι η δημόσια περιουσία η οποία δίνεται στον παραχωρησιούχο, είναι η ασφάλεια τέτοια για τους πολίτες της Κρήτης? Και ναι, εκεί μπορούν όλα να αξιολογηθούν και να επανασχεδιαστούν. Αλλά ένα έργο το οποίο με δημόσιους πόρους θα το πληρώσει το ελληνικό κράτος και οι Έλληνες πολίτες, θα το παραχωρήσουμε και το έργο της μεταφοράς στον κύριο παραχωρησιούχο και δεν θα κάνει και ένα έργο όπως εμείς αξιώνουμε να είναι αυτό το έργο και να έχουμε και διόδια, όχι, αυτό προφανώς δεν μπορεί να είναι ανεκτό. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με τον κύριο Γωνιανάκη και τον κύριο Λογιάδη για το θέμα του ΒΟΑΚ και φυσικά να πούμε ακόμα περισσότερα για το θέμα εφόσον υπάρχουν στο τραπέζι. Διάλειμμα. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συζητάμε εδώ ζωντανά στην Κρήτη TV με τον κύριο Κεφαλογιάννη από το Ρέθμνο, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Βαρδάκη εδώ στο Ηράκλειο με το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παρασύρη με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στο Ηράκλειο, τον κύριο Γωνιανάκη με το ΚΚΕ στο Ηράκλειο υποψήφιος και με τον κύριο Γιώργο Λογιάδη με το ΜέΡΑ25 στο Ηράκλειο. Κύριε Γωνιανάκη, είχαμε σταματήσει σε εσάς. Συζητάμε για το θέμα του ΒΟΑΚ, πώς εξελίσσεται, τα διόδια και όλα αυτά που είχαμε βάλει στην ατζέντα. Ναι, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ στους τηλεθεατές είναι πως δεν μπορούν να μπαίνουν όλα τα έργα στη λογική κόστους-όφελους και δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και ειδικότερα, αν σκεφτούμε εδώ
η κριτική. Να σκεφτούμε τώρα με τους μισθούς των 600 ευρώ καθαρά που είναι στον ιδιωτικό τομέα αυτή τη στιγμή, τα καύσιμα στο Θεό, πραγματικά θα φεύγει το μισό εισόδημα στα διόδια. Αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε τη μετακίνηση που πάει στον εργαζόμενο από εδώ. Το πιο απλό παράδειγμα να έρχονται στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου από όλο το Ηράκλειο. Όταν δεν υπάρχουν παράπλευροι δρόμοι και δεν υπάρχει και το δικό δίκτυο μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, που ήδη βλέπουμε και φρακέλι με τους πάχοντες δρόμους, υπάρχει μποτιλιάρισμα, ταλαιπωρία και πραγματικά ουσιαστικά που θα οδηγήσει. Και άλλες περιοχές, πραγματικά αυτό, όταν μπαίνει η λογική του όφελους και του κόστους, πραγματικά εδώ έχει την άλλη μια φορά να ξαναπληρώσει ο ελληνικός λαός, ο κριτικός λαός, για έργα που έπρεπε να έχουν γίνει. Αλλά και πιο σοβαρά έργα που δεν γίνονται. Και το λέω με αφορμή το σεισμό που έγινε, όπως η αντισεισμική προστασία, αντιπλημμυρικά έργα, που δεν μπαίνουν καθόλου για συζήτηση σε καμία κυβέρνηση. Και ειδικότερα εδώ έχουμε φτάσει στο Ηράκλειο και πανελλαδικά να έχουμε 4.000 σχολεία του περασμένου αιώνα. Mm-hmm. Δηλαδή, χωρίς να τηρούν καθόλου τις διαδικασίες. Και έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα με το Καστέλι, που εδώ και 17 μήνες οι κάτοικοι βρίσκονται ακόμη στα χαλάσματα και πληρώνουν και έμφυα. Και έχουμε και τις τράπεζες να πληστηριάζουν τα σπίτια. Έμφυα από του χρόνου, ακόμα έχουν εξαιρεθεί. Έχουν εξαιρεθεί, αλλά. Υπάρχει εξαίρεση. Ήδη έχουμε τις 12 πρώτες πληστηριασμούς. Και ειδικότερα δεν μπορούν να πάρουν και τα λεφτά και δεν έχει δοθεί και η απαιτούμενη αποζημίωση. Αυτό που ζητάμε εμείς το 100% να δοθεί αποζημίωση στους πληγέντες. Ιδιωτικά δάνεια. Βέβαια. Και δεν μπορούμε να σας πούμε, πηγαίνουμε σε αυτή τη λογική, πως όποιος έχει θα πληρώνει και θα χρησιμοποιεί δρόμο, όποιος έχει θα πληρώνει και θα κάνει αντισεισμική θωράκιση μόνο στο σπίτι ή αντιπλημμυρική προστασία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώνει το 95% ο απλός λαός των άμεσων φόρων και ένα 5% οι μεγάλες εταιρείες, οι τράπεζες και οι εφοπλιστές στην εθελοντική φορολογία. Και ειδικότερα επειδή όλα αυτά τα χρόνια ξεζουμίζει το ελληνικός λαός και πραγματικά δεν βλέπει προκοπή και δεν βλέπει και έργα που έχει ανάγκη. Δηλαδή αυτό που λέω, η αντισεισμική θωράκιση είναι πρωτεύον έργο για όλη την Ελλάδα, αλλά και για την Κρήτη. Για το ΒΟΑΚ λέγαμε. Και ο δρόμος, να σας πω. Δεν είναι μπορούσε 30 χρόνια με τόσο όγκο τουριστών, αλλά και το κατοίκον, το μόνιμο κατοίκον, να υπάρχει τέτοιο δρόμο. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί να φτιαχτεί στο όνομα πως η μόνη λύση είναι να ξαναπληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος και να πληρώνει καθημερινά. Και είδαμε και το παράδειγμα της Αττική Οδού, πρόπερση με τα χιόνια, πραγματικά, που κοντέψαμε να έχουμε και θύματα. Πραγματικά εγκλωβισμένοι πάνω από 24 ώρες οδηγεί μέσα στα αυτοκίνητά του στο ιδιωτικό πρότυπο, ιδιωτικό μοντέλο, που θέλει ουσιαστικά σήμερα τους εργαζόμενους να πληρώνουν πάλι τα σπασμένα. Κύριε Λουγιάδη, εσείς για το ΒΟΑΚ. Για το ΒΟΑΚ και το οδικό δίκτυο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μιλάμε για το ΒΟΑΚ που θα γίνει, που σχεδιάζεται, που θα κατασκευαστεί, πότε θα κατασκευαστεί, πότε θα μπει σε λειτουργία ο ΒΟΑΚ ο καινούριος, τέλος πάντων, όταν θα μπει. Σήμερα, με τον υπάρχοντα ΒΟΑΚ, τι κάνουμε? Διότι υπάρχουν ΒΟΑΚ και το οδικό δίκτυο είναι ουσιαστικά σε μια άθλια κατάσταση. Παραμελημένο, υποβαθμισμένο. Ο ΒΟΑΚ έχει τρύπες ακόμη και κοντά στο αεροδρόμιο, δεν γίνεται τίποτε. Πέρυσι το καλοκαίρι με το βουλευτικό μου αυτοκίνητο έπεσε σε τρύπα στον Άγιο Αντώνιο, στο δρόμο που συνδέει το Ηράκλειο με τη Μεσαρά. Διέλυσε το λάστιχο, ήρθε η αστυνομία, έκανα αγωγή κατά της περιφέρειας και σε δύο μήνες είχαν βάλει εκεί πέρα επιτόπου άσφαλτο. Λοιπόν, το οδικό δίκτυο είναι υποψήφιο. Τι εξέλιξη είχε η αγωγή αυτή, έχει εκδικαστεί ακόμα? Όχι, βέβαια, δεν εκδικάστηκε ακόμη. Θα το δούμε, το κρατάμε. Αλλά ευτυχώς με το βουλευτικό αυτοκίνητο και διέλυσε ο τροχός. Ένα DS7 καινούριο. Πέρα από αυτό, το πήγα και μετά στην Αθήνα για σέρβις και μου λένε: έχει σπάσει το πίσω ψαλίδι. Είναι δυνατόν να σπάσει πίσω ψαλίδι στους δρόμους του Παρασκευαστικού Μα, και όμως έσπασε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η σημερινή κατάσταση των δρόμων και του οδικού δικτύου είναι καταστροφική. Στο ΒΟΑΚ, όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει μία δημόσια τουαλέτα από άκρη σ' άκρη. Όταν μιλάμε για ΒΟΑΚ, μιλάμε όχι από Κίσαμο σε Σιτία, όχι από Χανιά Σιτία, από Κίσαμο σε Σιτία, όχι Σιτία, από Κίσαμο σε Παλέκαστρο, μέχρι την άλλη άκρη της Κρήτης. Σήμερα λοιπόν τι γίνεται, δεν γίνεται τίποτε. Όπως δεν γίνεται τίποτε και αντίστοιχα στο αεροδρόμιο του Νίκος Καζαντζάκης, που έρχεται τόσο κόσμο σήμερα και μέχρι να γίνει το Καστέλι. Όταν θα γίνει το Καστέλι, όταν θα τελειώσει το Καστέλι, τι κάνουμε στο Καζαντζάκης, τίποτα δεν κάνουμε. Είπατε για ΛΕΑ προηγουμένως για το καινούριο αεροδρόμιο. Μα εδώ πέρα δεν υπάρχει πρόβλεψη, κύριε Συμβουλάκη μου, για το θέμα την πρόβλεψη τροφοδοσίας καυσίμων στο νέο αεροδρόμιο. Για ποιο ΒΟΑΚ συζητάμε, για ποια έργα αποδομής συζητάμε. Και αυτό το να ρωτήσω και το άλλο, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο ΒΟΑΚ, όποιος, όταν γίνει, όποτε γίνει, θα είναι υποφιλία όλων των κατοίκων του νησιού ή μόνο των χρηστών του? Θα είναι υποφιλία όλων των χρηστών. Όλων των κατοίκων του νησιού. Όλων των κατοίκων αυτού που μένουν στο νησί θα είναι ο ΒΟΑΚ. Άρα δεν μπορεί να πληρώνουν μόνο οι χρήστες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι δημόσιος δρόμος και θα πρέπει να βρεθούν τα έσοδα αυτά από άλλους τρόπους. Αυτό λέμε ως μέρα 25.
Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο ουσιαστικά είμαστε, όπως είπα από την αρχή, στη φυλακή χρέους και εδώ πέρα ουσιαστικά μεταξύ μας τσακωνόμαστε ποιος θα κάνει χειρότερα, ποιος θα κάνει καλύτερα. Βλέπετε το ΒΟΑΚ, βλέπετε πότε θα γίνει, βλέπετε το σημερινό ΒΟΑΚ, βλέπετε το σημερινό Καζαντζάκης, βλέπετε τη σύνδεση με το Ηράκλειο στο Καστέλι και χωρίς πρόβλεψη τροφοδοσίας καυσίμων. Τι να πούμε, πού θέλετε να πάμε, μάλιστα. Τι βλέπουμε, μια καταστροφή, μια απαξίωση, μια υποβάθμιση, ένα τριτοκοσμικό κόσμο, ακόμη και στο πρόγραμμα του τουρισμού. Και μας λένε οι ξένοι μας, τι σημαίνουν οι ταμπέλες που πάνω γραμμένες στο OFI4, όταν μου το είπαν δεν κατάλαβαν τι μου λέγανε, και αυτό είναι το OFI4, αυτό απαξίωση, αυτό είναι ντροπή. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, κάτι θέλατε να σχολιάσετε για το ΒΟΑΚ, για όλα αυτά που ακούστηκαν, ή θέλετε να αλλάξουμε? Όχι, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το ζήτημα, τουλάχιστον όσον αφορά τα βασικά του στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, μόνο ένα σχόλιο που ακούστηκε δεν είναι ότι πότε και αν θα κατασκευαστεί. Τα χρονοδιάγραμματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Το 2029 το πλήρες έργο θα είναι έτοιμο προς χρήση για το κριτικό λαό αλλά και τους επισκέπτες. Γιάννη, το είπα αυτό με την έννοια σήμερα τι κάνουμε, το υπάρχον δίκτυο. Με αυτή την έννοια το είπα. Αυτό όχι να κατασκευαστεί, πρέπει να κατασκευαστεί, δεν το συζητάμε. Ή με τον Καζαντζάκη και σχέση με τον Καστέλι. Το υπάρχον δίκτυο, το οποίο είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας και όχι του κεντρικού κράτους, γίνονται παρεμβάσεις και όπου χρειάστηκε, για παράδειγμα, και υπήρχε μια φυσική καταστροφή. Σε πάρα πολλά σημεία του ΒΟΑΚ υπήρξαν οι παρεμβάσεις. Από το Ρέθυμνο ήρθες προηγουμένως, κοίταξε τώρα στον γυρισμό που θα πηγαίνεις πριν από το αεροδρόμιο, τρύπες στο ΒΟΑΚ. Μάλιστα. Ναι. Και οπωσδήποτε πρέπει να ακούγεται και η περιφέρεια και το ΤΕΤΑΚ, η τοπική κοινωνία. Το υπάρχον δίκτυο, το ξαναπώ, είναι αρμοδιότητας της περιφέρειας. Αυτό έχει γνωμοδοτήσει ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Μάλιστα. Με τι πόρους, ωστόσο, υπάρχουν οι πόροι κατάλληλοι για να μπορεί να στηρηθεί αυτό το. Αυτό, κύριε Παρασύ, είναι γιατί ότι ένας δρόμος είναι δημοτικός, είναι περιφερειακός, είναι το ένα, είναι το άλλο. Πόρους, πού θα βρει. Δηλαδή, η περιφέρεια μπορεί να. Όταν λέτε ότι ένας νέος ΒΟΑΚ. Όχι νέος, χρειάζεται. Ένας άλλος ΒΟΑΚ. Ναι. Χρειάζεται 80-90 εκατομμύρια ευρώ συντήρηση το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι. Μπορεί να μην είναι αυτά τα ποσά, αλλά περίπου τα ποσά είναι εφάμιλα, ας πούμε, σε σχέση με το υπάρχον δίκτυο. Είναι υποπολαπλάσια. Γιατί είναι και πιο παλιό και όλα αυτά. Ωραία, ας είναι 10-20 εκατομμύρια τα διαθέτει αυτά. Ας είναι 10-20 εκατομμύρια. Τα διαθέτει αυτά η περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει την κατάλληλη συντήρηση στον δρόμο. Υπάρχει. Νομίζω ότι είναι λοιπόν τα ορφανά του κράτους είναι αυτά, τα οποία είναι εντελώς ορφανά όμως, διότι. Ούτε στην περιφέρεια δίδεται ο δρόμος. Τι πάει να πει δίδεται ο δρόμος και η αρμοδιότητα του δρόμου, όταν ταυτόχρονα δεν δίνεται και το κονδύλι για τη συντήρηση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Κύριε Παρασύ, λέω ότι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία κεντρικού κράτους και περιφέρειας. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αυτή. Υπάρχει, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν αυξηθεί. Διότι το οδικό δίκτυο στην Κρήτη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Κύριε Παρασύ, γνωρίζω από πολύ κοντά ότι αναζητώνται συνέχεια κονδύλια για τις συντηρήσεις δρόμων, για τις διανοίξεις νέων δρόμων, για τις ασφαλτοστρώσεις παλαιότερων δρόμων και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τα κονδύλια έχω την εντύπωση, διότι αν ήταν και τόσο γαλαντόμα και τόσο πολλά και τόσο μεγάλα, δεν θα υπήρχε και τόσο μεγάλη αγωνία από όλους, έτσι ώστε να τα διαχειριστούν με το κατάλληλο και πιο χρηστό τρόπο. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια σπάνη πόρων και αυτό πρέπει να το καταθέσω. Συνεπώς, το να λέμε ότι δεν είναι ευθύνη του κράτους και είναι ευθύνη της περιφέρειας και ότι δεν φταίει πουθενά το κράτος, δεν είναι. Η πολιτεία είναι κάτι ενίο. Ο πολίτης το αντιμετωπίζει έτσι. Θα πρέπει αντίστοιχα, αφού είναι στην περιφέρεια, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι είναι έτσι όπως το λέτε, θα πρέπει αντίστοιχα όμως και τα κονδύλια, τα κατάλληλα να υπάρχουν έτσι ώστε να μπορεί ο δρόμος να είναι. Και να θα μιλήσετε όλοι παραπάνω. Ναι. Κοιτάξτε, τα επίσημα στοιχεία και μπορεί να δει κανείς και στον κρατικό προπολογισμό είναι ότι η χρηματοδότηση προς τις περιφέρειες, όχι μόνο στην Κρήτη, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και μέσω των πόρων οι οποίοι δίδεται. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε και τους τελευταίους μήνες και γίνονται όλα αυτά τα έργα στον ΕΒΟΑ και τη συντήρηση του έργου. Αυτό το οποίο είπα εγώ είναι ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχε μία διχογνωμία κατά πόσο η αρμοδιότητα ανήκει στο κεντρικό κράτος, αν ανήκει στην ΕΙΔΕ ΕΒΟΑΚ ή αν ανήκει για παράδειγμα στην περιφέρεια. Αυτό λύθηκε πριν από περίπου 3 χρόνια μέσα από την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι πόροι, γι' αυτό και η περιφέρεια παρεμβαίνει και βλέπουμε τις ασφαλτοστρώσεις. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, αλλά άμα δει κανείς τη χρηματοδότηση που είχαν οι περιφέρειες στο σύνολο της χώρας, όπως έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια πραγματικά γεωμετρική αύξηση σε σχέση με τα υπάρχοντα ποσά. Ένα ερώτημα, θα μπορεί να μου πείτε αφελές, αλλά θα το κάνω. Γιατί η περιφέρεια
κάνει εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ σε κομμάτια που δεν πρόκειται να αλλάξουν γεωμετρικά μέσα από την κατασκευή του νέου έργου. Κοιτάξτε, το πώς γίνεται. Θέλω να πω, θα παραδώσουμε ένα κομμάτι που θα το έχουμε πληρώσει από την περιφέρεια και θα το δώσει ο παραχωρησιούχος να κόψει μια κορδέλα. Όχι, κοιτάξτε. Ακόμα... Γιατί δεν κάνετε το αντίστοιχο ερώτημα να... για το Γούβε Χερσόνησο. Γιατί στο Ηράκλειο το αναπαριχθήκαμε στο αστικό κομμάτι. Οπότε αυτό να σα απαντήσω. Είναι δημόσιο έργο. Να σα απαντήσω. Να σα απαντήσω και πράγματι καλώ θίγεται μια σειρά από ζητήματα και ίσω θα έπρεπε να αφιερώσουμε όχι μία αλλά δύο εκπομπέ για το θέμα του Βόρειου Διοκάξονα. Γίνονται παρεμβάσει αυτή τη στιγμή αναγκαία συντήρηση, γιατί πολύ απλά, πολύ προηγουμένω, όλοι οι συνομιλητέ είπαμε ότι υπάρχουν αναγκαιότητε όσον αφορά την συντήρηση η οποία εκκρεμούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, εγώ θα σας πω. Τα υπάρχοντα τμήματα, οι λεγόμενες παρακάμψεις των πόλεων, στην ουσία όταν θα κατασκευαστούν κυρίως από την αρχή, γιατί θα υπάρξουν παρεμβάσεις και, αν θέλετε, και μεγενθήσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν σημαίνει ότι μέχρι να γίνει αυτό, δηλαδή μέχρι το 2029, θα πρέπει να αφήσουμε τον υπάρχον δρόμο στη μοίρα του. Άρα νομίζω δεν είναι καθόλου αφαιρετικό. Καταλαβαίνω. Αλλά πολλές φορές καλό είναι να διευκρινίζεται για να μην υπάρχει καμία σκία. Θέλω να αλλάξουμε τώρα. Αλλά έχουμε αφήσει το αεροδρόμιο Νίκος Χατζηδάκης στη μοίρα του. Μέχρι να γίνει το καινούριο. Να το πούμε και αυτό. Μέχρι να γίνει το καινούριο. Η παρέμβαση. Μέχρι τότε, όπως λειτουργεί. Το θέμα είναι να υπάρξει. Κύριε Σιμουλάκη, χαίρομαι γιατί μέχρι πριν από δύο χρόνια η συζήτηση ήταν αν θα κατασκευαστεί ο ΒΟΑ και τώρα αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι και πολύ καλό είναι και στις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Άρα έχουμε ως δεδομένο ότι ο ΒΟΑ αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται και τώρα βλέπουμε τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Κύριε Λογιάδη, επειδή φύγεται το θέμα του υφιστάμενου αεροδρομίου, δεν είναι μόνο τι έργα θα γίνουν σήμερα για να λειτουργήσει, όπως έγιναν από τα duty free για να λειτουργήσει κάπως ανθρώπινα μέσα. Από ιδιώτες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει πρόβλεψη τι θα γίνει μετά? Τι λέει το ΜέΡΑ25? Α, το ΜέΡΑ25 τι θέλει, τι να το τι να λέει. Εγώ άκουσα, ας πούμε, για να ανοίξω τη συζήτηση, είναι ότι θα γίνει πίστα καρτ. Ναι, όχι. Το ΜέΡΑ25 δεν λέει για πίστα καρτ. Το ΜέΡΑ25 λέει ότι αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει μια τεράστια ανάγκη πράσινο. Βλέπετε τα παιδιά μας που παίζουν στο Ηράκλειο, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Πού άλλο μπορούν να παίξουν το Σάββατο, παραδείγματος χάρη, που τα βγάζουν οι γονείς βόλτα? Πού θα περπατήσουμε στο λιμένο Βραχίωνα? Πού πάμε στο Ηράκλειο, τι κάνουμε στο Ηράκλειο? Μια πόλη τέτοια, η οποία πραγματικά χρειάζεται ακριβώς ένα χώρο πράσινο. Ένα χώρο για το σύνολο, για τους ανθρώπους, για την πόλη. Για την ποιότητα της ζωής μας. Αυτό είναι για μας το πρώτιστο. Κύριε Γωνιανάκη, εσείς σύντομα πείτε την άποψή σας για το αεροδρόμιο. Το υφιστάμενο. Στο λαό το υφιστάμενο. Υπάρχουν αεροδρόμιο όταν θα εγκαταλειφθεί και κύριε για δομές είτε σχολεία είτε δημόσιες ανάγκες. Όχι να δοθεί σαν το ελληνικό σε εταιρείες για καζίνο, πάλι ξενοδοχεία. Που θα είναι μόνο για ακριβά πορτοφόλια να μπαίνουν μέσα. Πρέπει να αποδοθεί στον ηρακλειώτικο λαό, σε έργα υποδομής ουσιαστικά, είτε σχολεία, είτε διάφορες άλλες μονάδες που θα έχει ανάγκη ο ηρακλειώτης, και σε χώρο αναψυχής. Μάλιστα. Κύριε Παρασύρη. Προφανώς αυτό που είπατε το είπατε αστειευόμενος. Μα ήταν μια σοβαρή πρόταση προς τους τουριστικούς φορείς που τη χειροκρότησαν. Και τα επιμελητήρια. Ναι, το ξέρω. Προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι εσείς το επισημαίνατε. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, το συγκεκριμένη έκταση να οδηγηθεί σε μια τέτοια αξιοποίηση. Καταρχήν, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και οφείλω να δώσω συγχαρητήρια και στο κανάλι και στην εφημερίδα τη δική σας εδώ, γιατί κάνετε προσπάθεια για να ανοίξει ένας τέτοιος διάλογος στην επόμενη μέρα που πολύ σύντομα θα το αντιμετωπίσουμε σχετικά με το τι θα γίνει. Και προφανώς δεν πρέπει να έχουμε το αντίστοιχο παράδειγμα του ελληνικού, το οποίο πέρασε μια 20ετία και πλέον για να αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Η δική μας η άποψη, όταν έρθει στο τραπέζι όπως πρέπει να έρθει συνολικά, διότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχήν και κατά βάση το ιδιοκτησιακό, διάφοροι διατείνονται ότι είναι ιδιοκτήτες. Από εκεί και πέρα, εγώ φαντάζομαι ότι το να αποδοθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με δημόσιους χώρους στους Ηρακλειώτες είναι ένα ζήτημα, αλλά προφανώς μέσα θα πρέπει να υπάρχει
Θα πρέπει να υπάρξουν και επενδύσεις οι οποίες θα είναι ελκυστικές για το τουριστικό μας προϊόν, για τους τουρίστες μας, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μας. Και αυτά νομίζω ότι μπορούν απολύτως να συμβιώσουν. Δεν είναι αντιθετικά και επιθετικά το ένα απέναντι στο άλλο. Νομίζω ότι υπάρχουν παραδείγματα σε όλο τον κόσμο. Τα γνωρίζουμε. Όσοι έχουν ταξιδέψει σε άλλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοια παραδείγματα που μπορεί πολύ εύκολα ο δημόσιος χώρος να συμβιώσει με τον ιδιωτικό. Με την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις μεγάλες επενδύσεις, τις οποίες πράγματι είναι μια ευκαιρία να τις αρπάξει και το Ηράκλειο για την επόμενη μέρα. Δεν είμαστε καθόλου επιθετικοί απέναντι σε μια τέτοια προοπτική. Ωστόσο, ξαναλέω, είναι πολύ πρόημο να ανοίγουμε ένα τέτοιο διάλογο όταν ακόμα το ιδιοκτησιακό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αλλά, και οφείλω να το πω, μιλάμε για το μεγαλύτερο φιλέτο μετά το ελληνικό στη χώρα μας. Φιλέτο, καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω. Πράγματι, θα μπορέσει να αποτελέσει ένα πόλο έλξης και για επενδυτές και για επισκέπτες και για τουρίστες, αλλά και για τους ίδιους τους Ηρακλειώτες. Και εμείς στοχευτόμαστε με ένα τέτοιο τρόπο να είναι ελκυστικό και στους ξένους, αλλά προφανώς να δίνει τον απαραίτητο δημόσιο χώρο, όπως είπε ο κύριος Λογιάδης προηγουμένως, και για τους Ηρακλειώτες, τους ντόπιους, τους κατοίκους. Που ζουν και πρέπει να το βιώνουν καθημερινά με διαφορετικό τρόπο. Κύριε Σουβλάκη, το έχω απαντήσει και άλλη φορά. Έχω απαντήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ιδιοκτησιακό άρχισε σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει. Είναι το μετοχικό ταμείο στρατού, είναι ο Δήμος Ηρακλείου και το δημόσιο. Και ιδιώτες. Ναι, υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες και κάποιοι ιδιώτες. Κοιτάξτε, μονολεκτικά θα το πω. Δεν είναι καθόλου πρόημο να συζητάμε για την αξιοποίηση του Νίκου Καζαντζάκης. Για να μην συμβεί, όπως πολύ σωστά είπαν και οι συνομιλητές μας, η περίπτωση και η κατάσταση που επικράτησε για χρόνια στο ελληνικό. Το λέω μονολεκτικά. Το είπα και σε όλους τους τόνους, σε κάποιες συνεδριάσεις που έγιναν και στην περιφέρεια και στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την αξιοποίηση του αεροδρομίου. Να μην τολμήσει κανείς. Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Συμβουλάκης δεν το είπε χάριν αστείου. Έχει υποθεί. Και έχει υποθεί και από συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα προσπαθούν από τώρα να προκαθορίσουν τι ακριβώς θα γίνει προς όφελος όχι της κοινωνίας του Ηρακλείου, της Κρήτης αν θέλετε, αλλά ιδιωτικών συμφερόντων. Το λέω για άλλη μια φορά σε όλους τους τόνους. Να μην τολμήσει κανείς να σκεφτεί οτιδήποτε χωρίς τη συγκατάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής, περιφέρειας Κρήτης και πάνω απ' όλα των τοπικών κοινωνιών, της τοπικής κοινωνίας. Ό,τι και αν γίνει όσον αφορά την αξιοποίηση του Νίκου Καζαντζάκη, πρέπει κύριε Συμβουλάκη, το δικαιούται ο πολίτης, οι πολίτες του Ηρακλείου να είναι προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας του Ηρακλείου. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, για το θέμα του αεροδρομίου εδώ στο Ηράκλειο, βέβαια αφορά και το Ρέθυμνο και το Λασίθι, όλη την Κρήτη, πώς θα αξιοποιηθούν μεγάλες εκτάσεις στο νησί. Σίγουρα. Αν και ο μοναδικός νομίζω ο Ρεθυμιώτης του πάνελ, είμαι ο λιγότερο, ας θέλετε, ειδήμο να σας πω το πώς θα αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη έκταση, αλλά μπορώ να σας πω. Γνωρίζετε τις πρακτικές. Αλλά όσον αφορά επί της αρχής, προφανώς και όταν θα γίνει η αξιοποίηση και πρέπει να ξεκινήσει από τώρα αυτή η δημόσια συζήτηση και μάλιστα και τότε στο Υπουργείο είχαμε ξεκινήσει έναν διάλογο και μπορώ να πω ότι είχε ξεκινήσει και αρκετά νωρίς. Προφανώς θα πρέπει να λυθούν όλοι οι παράμετροι. Δηλαδή και η γνώμη της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Μην ξεχνάτε ότι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα έχει κατασκευαστεί το 2026 και θα έχει λειτουργήσει το 2027. Άρα είναι 3 με 4 χρόνια από τώρα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν πάμε σε μια λογική αξιοποίησης της υπάρχουσας έκτασης, θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα όχι μόνο η συζήτηση, αλλά και μια, θα έλεγα, προκαταρκτική μελέτη στο τι ακριβώς θα είναι το βέλτιστο τόσο για την τοπική οικονομία όσο για την τοπική κοινωνία. Αν με ρωτάτε προσωπικά, προφανώς, αν μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός αξιοποίησης ενός κοινόχρηστου ή κοινού χώρου σε συνδυασμό με κάποιες ιδιωτικές επενδύσεις, νομίζω ότι αυτό θα είναι το βέλτιστο τόσο για την Ηρακλειώτικη αλλά συνολικά για την κρητική κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Συμβουλάκη, μην ξεχνάμε όμως κάτι άλλο. Πείτε. Ότι συζητάμε χωρίς τον ξενοδόχο. Ποιος είναι ο ξενοδόχος του Καζαντζάκης? Ένα κομμάτι μεγάλο είναι πολεμική αεροπορία. Τι γίνεται με αυτούς? Το λέμε στον κρητικό λαό, το λέμε στους Ηρακλειώτες. Και να μην ξεχνάμε και το άλλο κομμάτι. Ότι ο υπόλοιπος χώρος είναι δημόσιος χώρος. Και όλη η δημόσια περιουσία έχει κορθίσει στους θεσμούς βάσει των μνημονίων. Άρα λοιπόν, ποια τοπική κοινωνία θα λάβει μέρος σε αυτά τα θέματα?
Είναι θέματα που πρέπει να συζητιώνται. Πάντως, και πάρα πολύ καλά το κάνουμε. Άρα λοιπόν. Τον κύριο Λογιάδη τον εκτιμώ βαθιά κτλ. Ότι με το Μέρα 25, εγώ σε σχέση με τα μεγάλα έργα έχω λίγο μπερδευτεί. Δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η ατζέντα. Γιατί βλέπω από υποψήφιο σε υποψήφιο ότι αλλάζει η ατζέντα. Δηλαδή σε σχέση με το ΒΟΑΚ υπήρχε μια απορριπτική άποψη στην αρχή, συνολικά στην κατασκευή του ΒΟΑΚ. Μετά οδηγήθηκαν στο πλαίσιο που λέει ο κύριος Λογιάδης. Σε σχέση με τον Νίκος Καζαντζάκης, πάλι υπήρχε μια διαφορετική αντίληψη. Το να πάμε τώρα σε δημόσιους χώρους είναι μια ιστορία. Ωστόσο, μέχρι προχθές, εγώ άκουσα υποψήφιο ο οποίος έλεγε να μην κατασκευαστεί το αεροδρόμιο Καστελίου. Δηλαδή, για να μέναμε υπόθηκε. Υπόθηκε αυτό. Λοιπόν, άρα, καλό είναι λίγο να ξεκαθαρίζουμε σε σχέση με τα μεγάλα έργα. Και ποια είναι και η θέση του κάθε μελοξοδιάδρομο. Ναι, ακριβώς. Αυτή δεν ήταν η πρόταση. Νομίζω δεν κάνω λάθος. Όχι, αυτή ήταν. Να πω κι εγώ κάτι. Ναι. Γιατί, ένα δευτερόλεπτο. Και να πάμε σε διάλειμμα. Η κακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να ενημερώσω τους συνομιλητές μας, ότι ήδη είχε παραχωρήσει, επειδή ακούω τα τελευταία διάστημα διάφορα, ήδη είχε παραχωρήσει περίπου 30 στρέμματα της 126 σμηναρχίας μάχης στην πολιτική αεροπορία για αξιοποίηση. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με την ενότητα οικονομία και μέσα σε αυτήν, αν προλάβουμε, να βάλουμε και αγροτικά ζητήματα ή ακόμα και τα φράγματα. Βλέπετε, μπαίνουν και αυτά στην ατζέντα λόγω της αλλαγής της κλιματικής που βιώνουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής. Εδώ στο στούντιο της Crete TV βρίσκεται ο κύριος Κεφαλογιάννης από το Ρέθυμνο με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Βαρδάκης υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο κύριος Παρασέρης με το ΠΑΣΟΚ και ΝΑΛ επίσης στο Ηράκλειο, ο κύριος Γωνιανάκης με το ΚΚΕ στο Ηράκλειο και ο κύριος Γιώργος Λογιάδης με το Μέρα 25 στο Ηράκλειο. Θα ήθελα στον κύκλο αυτό, που θα είναι και ο τελευταίος, να ανοίξουμε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν σχέση και με την οικονομία. Θα ήθελα να βάλω στο τραπέζι τόσο την αγροτική οικονομία, θα τα πω συνοπτικά και μαζεμένα, θα μου συγχωρήσετε, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος, και την αγροτική οικονομία και την τουριστική, τα τουριστικά έσοδα που έχει Κρήτη και φυσικά όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο ενός ράλι ακρίβειας που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο και μιας ενεργειακής κρίσης που σχετίζεται άμεσα με όλο αυτό που ζούμε οικονομικά. Κύριε Κεφαλογιάννη. Κύριε Συμβουλάκη, πράγματι την τελευταία τετραετία περάσαμε με αλλεπάλληλες κρίσεις. Ήταν κρίση, όπως είπατε πολύ σωστά, της πανδημίας, το ενεργειακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η ελληνική οικονομία και η κοινωνία στάθηκε όρθια, γιατί πραγματικά κάναμε ένα έκτακτο πρόγραμμα ενίσχυσης όλων και κυρίως των πιο ευάλωτων, σε σημείο μάλιστα που να διατεθούν 57 δισεκατομμύρια ευρώ, σε το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστιαία σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό διότι πέρα από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ακολουθήσαμε παρέγκλητα και το οποίο είχαμε πει το 2019, το οποίο σε τι συνίστατο, μειώσεις κατά βάση φόρων, αύξηση της ανάπτυξης και μέσα από την αύξηση της ανάπτυξης οι πιο ευάλωτοι να μπορούν να ενισχύονται σε κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε και συνδυάσαμε τόσο το κομμάτι της φιλελεύθερης οικονομίας, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει περίπου διπλάσιο μέσο όρο ανάπτυξης της οικονομίας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε αντίθεση βεβαίως με προηγούμενες περιόδους που δυστυχώς βλέπαμε ότι η ανάπτυξη της χώρας ήταν υποπολαπλάσια σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Ταυτόχρονα είδαμε μία μείωση της ανεργίας. Από το περίπου 17,5% που είχαμε το 2019, σήμερα είναι κάτω 6 με 6,5 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 300.000 επιπλέον συμπολίτες μας μπήκαν στην αγορά εργασίας. Ακολουθήσαμε μία σειρά, όπως είπα προηγουμένως, ενίσχυσης και του εισοδήματος των πιο χαμηλόμισθων, των πιο ευάλωτων. 650 ευρώ ο κατώτατος μισθός, 780 και μάλιστα πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε πριν προεκλογικά το 2019. Οι μειώσεις που αναφέρθηκα προηγουμένως, σε πάρα πολλά σημεία προχωρήσαμε πολλά βήματα περισσότερο σε σχέση με το προεκλογικό του 2019. Το πιο χαρακτηριστικό νομίζω παράδειγμα είναι ο ΕΝΦΙΑ, όπου είχαμε πει ότι θα γίνει μια μείωση σε βάθος τετραετίας 30% και σήμερα που μιλάμε έχει φτάσει στο 35%. Τα λέω όλα αυτά. Διότι όταν μιλάμε για οικονομικά προγράμματα, θα πρέπει να κρίνεται ο καθένας για την αξιοπιστία του.
Μάλιστα, πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε νομίζω μια απόλυτα θεσμική πρόταση όταν έχουμε εκλογές, όλα τα προγράμματα των κομμάτων να καταντήθεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μην υπάρχει καμιά διχογνωμία αν για παράδειγμα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι 80 δισεκατομμύρια, αν είναι 10, αν είναι 30, αν είναι 40. Δεν είδα δυστυχώς τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, έστω και επί της αρχής, να πούνε ναι, να το ακολουθήσουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Παρόλα αυτά που αναφέρατε, θα σας πω ότι ο πολίτης σήμερα ίσως βιώνει τις πιο μεγάλες δυσκολίες για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Δηλαδή, ο μισθός τελειώνει πολύ πιο γρήγορα ακόμα και από την μνημονιακή περίοδο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προφανώς υπάρχουν δυσκολίες. Είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει δυσκολία στον κόσμο ή ότι δεν γίνανε ακόμα και λάθη και παραλήψεις. Επαναλαμβάνω, σε μία περίοδο όπου αντιμετωπίσαμε αλλεπάλληλες κρίσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν μιλάω για τις φορολογικές ελαφρύνσεις και μάλιστα σε έναν αριθμό 50 την τελευταία τετραετία, και κάνει κανείς τη σύγκριση για παράδειγμα με ένα άλλο οικονομικό μοντέλο, αυτό το οποίο πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου δυστυχώς έχουμε απαρωτές αυξήσεις τόσο στις εισφορές όσο και στους φορολογικούς συντελεστές, γιατί αυτή είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, ο πολίτης μπορεί να κάνει και τη σύγκριση και να πει τελικά ποιο μοντέλο επιλέγει. Και μια τελευταία αναφορά, μια και να αναφερθεί και στον αγροτικό τομέα και τον τροφικό. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι και εγώ προέρχομαι από έναν νομό ιδιαίτερα κτηνοτροφικό και ίσως ο πιο κτηνοτροφικός ανακεφαλής στην χώρα. Καταφέραμε μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου πράγματι το κόστος παραγωγής ανέβηκε, το κόστος ενέργειας ανέβηκε, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν ταυτόχρονα και οι τιμές των προϊόντων, το γάλα και το κρέας, το οποίο όμως δεν ισοσκελίζει την άνοδο στο κόστος παραγωγής, και κρατήσαμε όρθια την παραγωγή, διότι πολύ απλά πέρα από τις ενισχύσεις, τις τακτικές, δηλαδή την ενιαία, την εξωτική, το πρασίνισμα, δώσαμε επιπλέον ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους μας και στους αγρότες, όπως για παράδειγμα το de minimis στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα, το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία μπαίνει μέσα και η Κρήτη και πληρώνεται αυτές τις μέρες, έχει ανοίξει η πλατφόρμα, και γενικότερα παρεμβάσεις όπως τα βιολογικά προϊόντα που αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια πέσανε και στην Κρήτη. Θέλω να πω λοιπόν ότι γίνανε συγκεκριμένες παρεμβάσεις ακριβώς για να στηριχτεί ένα. Μεταφορικό ισοδύναμο για εταιρείες. Όχι, γιατί για τους πολίτες. Όχι, είναι απευθείας στον παραγωγό. Από τα 12 εκατομμύρια το οποίο αφορά το σύνολο της νησιωτικής χώρας, τα 8 εκατομμύρια είναι μόνο στην Κρήτη. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες δείχνουν ότι το ζωικό κεφάλαιο και στην Κρήτη μειώνεται. Γιατί δεν αντέχουν τα επίσημα, κόστος. Τα επίσημα στοιχεία, κύριε Συμβουλάκη, το ζωικό κεφάλαιο τελευταία εξαιτία έχει διπλασιαστεί στην Κρήτη. Μάλιστα. Από 2016 μέχρι 2022. Ελπίζω να μην είναι δηλωμένο. Εγώ σας λέω εγώ σας λέω τα επίσημα στοιχεία. Γιατί 2000, και η Eurostat 2000, έδωσε άλλα 2016, σε σχέση με 2016, τα 3.270.000, 2022, 6.500.000. Κύριε Βαρδέκη. Εκτιμώ ειλικρινά και το ξέρει ο κύριος Κεφαλογιάννης, αλλά νομίζω ότι τους έχει κάνει μαθήματα. Συνηθίζει άλλωστε να το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσα είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης αντικατοπτρίζουν αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης πριν λίγες μέρες. Ότι έχουμε πλέον μια σταθερότητα και μια κανονικότητα στη χώρα. Αν είναι κανονικότητα να ζει η ελληνική κοινωνία το 2023 με Power Pass, αν είναι κανονικότητα σήμερα 3 εκατομμύρια Έλληνες να είναι καταχρεωμένοι και από αυτούς τα 2 εκατομμύρια των Ελλήνων και των Ελληνίδων να κινδυνεύουν με κατασχέσεις και πληστηριασμούς μετά το πτωχευτικό νόμο του κυρίου Μητσοτάκη, αν είναι σταθερότητα να καταργείται το κράτος δικαίου, παρένθεση, υποκλοπές, αν είναι σταθερότητα να είμαστε τρίτη χώρα στο κατακεφαλήν ΑΕΠ, και αν δεν κάνω λάθος ξεπερνάμε μόνο τη Σλοβακία και την Βουλγαρία, αν είναι σταθερότητα να έχουμε ένα δημόσιο χρέος, όταν είχαμε, κύριε Συμβουλάκη, δημόσιο χρέος και μπήκαμε στα μνημόνια 350 δισεκατομμύρια, αυτή τη στιγμή έχουμε 400 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Όταν το ιδιωτικό χρέος είναι 50 δισεκατομμύρια περισσότερο από το 19, δηλαδή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας, εάν είναι σταθερότητα ο μισθός του Έλληνα και της Ελληνίδας να τελειώνει 15 του μήνα, εάν είναι σταθερότητα η κατάργηση του οκταώρου, είναι η μοναδική κυβέρνηση που μετά από 137 χρόνια, γι' αυτό έχω ένα παράπονο και με τον κύριο Κουτσούμπα, που συμπαθώ το ΚΚΕ ειλικρινά, που είπε κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου του,
Και δεν πρέπει να μας βάλουν όλους στο ίδιο τσουβάλι. Ότι, ακούστε, τι είπε ο κύριος Κτσούμπας, ότι η χειρότερη κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς το είπε για ευνόητους τους λόγους, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη. Να απαντήσετε μετά, κύριε Γωνιανάκη. Είναι σταθερότητα. Είναι σταθερότητα που οι 300.000 νέες θέσεις εργασίας, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι οι 200.000 είναι μειωμένης απασχόλησης τετράωρα και τρίωρα και δύο ώρα ακόμα των 300 και των 250 ευρώ. Από τις 300.000 θέσεις που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και θυμάστε τι μας έλεγε, πώς κέρδισε τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης το 19, όταν μας έλεγε νέες θέσεις καλά αμοιβόμενες. Το ίδιο έκανε και προχθές. Και ακούστε, κύριε Συμβουλάκη, ποιος? Ο κύριος Μητσοτάκης, που η κυβέρνησή του ήταν η μοναδική δεξιά κυβέρνηση που έβαλε, και απαντώ, κύριε Γωνιανάκη, σε αυτό, σε αυτό το ατόπιμα που έπεσε ο κύριος Κουτσούμπας. Η μοναδική δεξιά κυβέρνηση που έβαλε χέρι στο 1264, δηλαδή στη συνδικαλιστική ελευθερία, και ποινικοποίησε. Και ποινικοποίησε. Και ποινικοποίησε. Δεν ψηφίσαμε. Όχι, δεν ψηφίσατε. Το 50% του νομοσχεδίου Χατζηδάκη. Μα ακούστε με τώρα. Όχι, ακούστε. Μην λέτε ανακρίβειες. Όχι, δεν είναι ανακρίβειες. Το 50% και του νομοσχεδίου τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Κανένα νόμο. Και, το, που... και του νομοσχεδίου του Χατζηδάκη. Όχι, μα να τα λε τώρα, γιατί ξύνεσαι. Κανένα νόμο. Το 1264 και ποινικοποίησε, σα παρακαλώ πολύ. Ποινικοποίησε την απεργιακή κινητοποίηση. Και πρέπει να παραδέσετε επιτέλου ορισμένα πράγματα. Και να μην βάζετε όλου του πολιτικού στο ίδιο τσουβάλι. Ακούστε με. Είναι σταθερότητα, κύριε, γρήγορα, κύριε, είναι σταθερότητα, κύριε Συμβουλάκη, οι ανεξέλεκτες εσχορκέρδια σήμερα. Πολύ σωστά είπατε σήμερα. Και να σας θυμίσω ότι η ακρίβεια δεν ξεκίνησε, κύριε Συμβουλάκη, πριν τον, μετά τον πόλεμο του στην Ουκρανία. Η ακρίβεια ξεκίνησε πολύ πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Είναι κανονικότητα, κύριε Συμβουλάκη, να παίρνουν τα σπίτια το μεροκαματιάρι των ανθρώπων απόρρια του φτωχευτικού νόμου του κυρίου Μητσοτάκη? Και όταν η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 400 εκατομμύρια και οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος 12,5 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κανονικότητα. Καλά, και να σου πω και κάτι τελευταίο. Όταν οι υπουργοί δεν έχει κανένα. Πες τα, κύριε Παρασύρη, μετά. Αν εσείς θεωρείτε αυτό ότι είναι κανονικότητα, με συγχωρείτε. Αυτά αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, κύριε Συμβουλάκη, σήμερα. Και αυτό διαπιστώνουμε. Ολοκληρώθηκε, κύριε Βαρδάκη. Αυτό διαπιστώνουμε στις περιοδίες που κάνουμε στην κοινωνία. Δεν μπορεί άνθρωπος να μπει στο σούπερ μάρκετ. Και να κλείσω με αυτό. Τι έκανε η Ευρώπη, τι έκανε προχθές η Κύπρος, κύριε Συμβουλάκη? Μείωσε, έβαλε μηδενικό φόρο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. 18 μήνες φωνάζομαι τώρα, κύριε Συμβουλάκη. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Γιατί, λένε κάποιοι κακοπροαίρετοι ή αυτοί που δεν ξέρουν. Ότι δεν υπάρχει το δημοσιονομικό. Κλείνω με αυτό. Δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Να σας πω, κύριε Συμβουλάκη, ότι προχθές πήρα κάποια στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία που σας είπα προηγουμένως, όσον αφορά και για τους καταχρεωμένους και για τους πληστηριασμούς, είναι στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Προχθές λοιπόν είδα κάποια στοιχεία που πραγματικά είναι αποκαρδιωτικά όσον αφορά την οικονομική κατάσταση. Και έχει χάσει ο Έλληνας εργαζόμενος το 40% του εισοδήματός. Και εν κατακλείδη, θα σας δώσω ένα δημοσίευμα δικό σας, κύριε Συμβουλάκη. Δικό σας. Πότε ξανασυνέβη στην Κρήτη αυτό? Αυτό είναι στοιχείο ατράνταχτο. Δείξε που αποδεικνύει την ένδυα. Ναι, να σας το δείξω. Αρνητικό ρεκόρ στην Κρήτη για πρώτη φορά. Για διακοπές ρεύματος. 20.000. 20.000 εντολές. Το πρώτο εξάμεινο. 20.000 εντολές διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Και λέω τώρα εγώ, γιατί δεν μπήκε πλαφό στην Αντλία? Γιατί δεν μπήκε πλαφό στα δηληστήρια? Όταν αυτή τη στιγμή ο τόνος. Ακούστε, κύριε Συμβουλάκη, είναι σοβαρό αυτό που θα σας πω. Ο τόνος, το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο μέσος φόρος ειδικής κατανάλωσης στην Ευρώπη είναι 450 ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι στην Ελλάδα? 790. Ξέρετε πόσο έχει το βαρέλι, το πετρέλαιο κέρδος στο δηληστήριο? Κλείνω αυτό. Στο δηληστήριο το 2020, 7%. Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Συμβουλάκη, πόσο είσαι σήμερα? 37%. Να λοιπόν η σκοκέδια, να τα χρήματα που υπάρχουν, να ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει για να γίνει η ανάσχεση της οικονομίας και να βοηθεί ο Έλληνας πολίτης. Ο κύριος Παρασύρης. Νομίζω ότι κάνουμε έτσι μια συζήτηση πολύ αποσπασματικά και καταγερματισμένα για την οικονομία και νομίζω ότι και αυτός που μας ακούει δεν κατανοεί ούτε τι σκέφτεται ο καθένας, παραθέτοντας απλά ένα κατάλογο μέτρων που θα έπρεπε να έχουν πάρθει ή, εν πάση περιπτώσει, προτάσεων. Με αυτά τα μέτρα, δηλαδή. Δεν διαφωνώ. Απλά θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να λειτουργεί η οικονομία υπέρ των πολλών. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα.
πώς θα λειτουργήσει η οικονομία, ανακτώντας κάποια από τα κεκτημένα που έχασε η μεσαία τάξη την προηγούμενη 15ετία. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και πώς ο πλούτος ο οποίος θα γεννιέται από εδώ και πέρα θα μπορεί να αναδιανεμηθεί. Η πραγματικότητα είναι η εξής και δεν πρέπει να την εξοραίζουμε. Ο ΩΣΑ έδωσε τα στοιχεία και μίλησε ουσιαστικά για μείωση μισθών κατά 7,4% το 2022, ότι τη 18η μέρα τελειώνει ουσιαστικά το εισόδημα του μέσου ελληνικού σπιτιού και ουσιαστικά δανείζεται 12 μέρες από τον επόμενο μήνα. Το 60% των ελληνικών οικογενειών δηλώνουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μέσα στο μήνα, ότι έχουμε αύξηση των ανισοτήτων μετά τον COVID ως μοναδική χώρα, μοναδική χώρα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης μετά τον COVID. Έχουμε αύξηση των ανισοτήτων. Λοιπόν, είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν μία εικόνα και την ίδια στιγμή, εδώ και 2 χρόνια, καταγράφουμε ανάπτυξη 6%. Άρα πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ενώ παράγεται πλούτος, ο πλούτος αυτός δεν διανέμεται όπως πρέπει. Και πάω στο κομμάτι σιγά σιγά που αφορά την ενέργεια. Γιατί μιλάνε όλοι για την πληθωριστική κρίση, την ακρίβεια. Πώς χτίζεται η ακρίβεια? Η ακρίβεια χτίζεται κατά βάση και κατά τεκμήριο από την ενέργεια. Όταν η ενέργεια, όταν δεν αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό κόστος, δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όταν αγοράζει όμως ο ολιγάρχης, ο Έλληνας ολιγάρχης, γιατί έτσι τον καταστήσαμε, με 200 ευρώ την κιλοβατόρα, την πουλάει, τον αφήνουμε να την πουλάει 600 και δεν εφαρμόζουμε το μέτρο που είπε το Πασόκ από την αρχή, ανώτατη τιμή, στη λιανική τιμή, ανώτατη τιμή, πλαφόν δηλαδή, στο ρεύμα, όπως το έκαναν άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες, τότε ναι, τα αποτελέσματα θα είναι αυτά. Θα πληρώνει αυτή τα 400 ευρώ που σας είπα ως έσχρο κέρδια, θα τα πληρώνει ο καταναλωτής και το κράτος, δηλαδή πάλι εμείς ως φορολογούμενοι. Αυτό είναι που χτίζει κατά βάση την ακρίβεια. Ακόμα και όταν μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ, που εμείς το είπαμε από την αρχή και δεν αμφιβάλλω και ο ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι θα χαθεί μέσα στην αλυσίδα των εμπόρων και του καταναλωτή, την τέλος πάντων εμπορική αλυσίδα κτλ. Τώρα με το καλάθι που έχει φτιαχτεί, το ηλεκτρονικό καλάθι της νοικοκυράς, θα μπορούσαμε να ελέγξουμε κατευθείαν αν η μείωση του ΦΠΑ φτάνει άμεσα στον καταναλωτή. Άρα τα επιμέρους μέτρα είναι αυτά σε σχέση με την ακρίβεια. Αλλά στο γενικότερο πλαίσιο, τι θέλω να πω. Πράγματι, υπήρχε μία σειρά φοροελαφρύσεων από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στον αντίποδα αυτού που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιτέθηκε σε ατάξη με σειρά φόρων, 50 φόρους, μία ανελέητη φοροεπιδρομή, τα είπαμε και στην αρχή, σε σχέση και με την εισφορά του μέτρου Κατρούγκαλου και όλα αυτά. Λοιπόν, με έναν διαφορετικό τρόπο η Νέα Δημοκρατία όμως επιτίθεται τώρα στο ελληνικό μεσαίο νοικοκυριό, δημιουργώντας σε κάθε κλάδο της οικονομίας, κρίσιμο κλάδο της οικονομίας, δημιουργεί ολιγοπόλια και ουσιαστικά λαϊλατεί το λαϊκό και μεσαίο νοικοκυριό. Και αυτό πώς γίνεται? Γίνεται νομικά μέσα από τη Βουλή, απλώντας την πίτα σε κάποιους ολιγάρχες. Γίνεται με αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, όταν δεν υπάρχει ένα κράτος το οποίο να μπορεί να ελέγξει την εσχροκέρδεια. Ήμουν, ξέρετε, πριν από κάποιες μέρες στη Διεύθυνση Εμπορίου και μου έλεγαν εκεί ότι όταν πριν από 15 χρόνια στη Διεύθυνση Εμπορίου, ναι, ξέρετε, ελέγχουν τα καύσιμα. Υπήρχαν 19 με 20 άτομα. Τώρα ξέρετε πόσα άτομα υπάρχουν? 2 με 3. Πώς να ελεγχθεί λοιπόν η εσχροκέρδεια στο επίπεδο αυτό? Στα καύσιμα, πώς να ελεγχθεί η εσχροκέρδεια στις τράπεζες, πώς να ελεγχθεί η εσχροκέρδεια στην ενέργεια. Ολοκληρώστε, κύριε Παρασύρη. Λοιπόν, και ο τρίτος τρόπος με τον οποίο αυτά τα ολιγοπόλια ενισχύονται είναι η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποκρύπτεται από τον ελληνικό λαό, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι μόνο το 2,5% των ελληνικών επιχειρήσεων, δυστυχώς με τα κριτήρια που έθεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει πρόσβαση στο περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης. Και επειδή μιλάω για Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει να κλείσω, μιλάμε για μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία θα είχε την ευκαιρία η χώρα και η Κρήτη ειδικά στην αγροτική οικονομία. Μεγάλα έργα, όπως είπατε προηγουμένως, σχετικά με τα φράγματα, Πλατιώτισσα και εκτροπή πλατήπο ποταμού, εμπλουτισμός του φράγματος φανερωμένης και όλα αυτά. Ζητήματα στα οποία ο ίδιος ο κύριος Κεφαλογιάννης είχε απαντήσει ότι από το 2021 θα είχαν προχωρήσει και τελικά δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν ενταχθεί μέσα στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι πάρα πολύ ακριβά έργα και επενδύσεις. Και αν δεν το κάνουμε τώρα να τα εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, τότε δυστυχώς
οδηγούμαστε σε ερημοποίηση της Ανατολικής Κρήτης, διότι δεν θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα ύδατα της Κρήτης όπως πρέπει, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν και να προωθήσουν την αγροτική μας οικονομία, τα αγροτικά μας προϊόντα, να τα καταστήσουν ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκές οικονομίες. Διότι με το ενεργειακό κόστος που υπάρχει, να ξέρετε, του χρόνου και το λάδι να φτάσει και στα 10 ευρώ, δεν θα μας φτάνει με αυτό το ενεργειακό κόστος που. Κύριε Γωνιανάκη. Μήπως πρέπει να θέσουμε ένα ερώτημα, γιατί. Ένα λεπτό τώρα, κάτσε τώρα. Γιατί τελειώνει ο χρόνος, περίμενε τώρα, γιατί θέλω να πάρεις και απάντηση. Κάτσε τώρα, μια στιγμή. Μειώθηκαν οι φόροι. Θα μιλήσουμε όλοι, κύριε Σιμπουλάκη. Πώς τα φορολογικά έσοδα είναι τεράστια. Μάλιστα, κύριε Γωνιανάκη. Τα δύο πρώτα νούμερα που δεν τα αφισβητεί κανένας. Φέτος το ελληνικό χρηματιστήριο είχε να μοιράσει, μοίρασε 2,9 δισεκατομμύρια που είχε τα μοιράσει από το 2009 σε μερίσματα, σε μεγαλομετόχους. Και 150 επιχειρήσεις είχαν κέρδη 300% απάνω. Τι είδαν οι εργαζόμενοι, γιατί εξήνεται τώρα, όπως είπε και ο γραμματέας, στην κλίτσα του Τζομπάνι ο Βαρδάκης. Τι θα το πω. Τι ήταν, μισθό των 780 μειχτά, δηλαδή καθαρά 640. Ποιο νόμο είναι αυτό, Βρούτσι Αξιόγλου, δηλαδή να καθορίζει εκάστοτε κυβέρνηση το μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Καλά. Ξεπαγώσατε τις τριετίες, επαναφέρατε τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που γίνανε προτάσεις στη Βουλή όταν ήσασταν κυβέρνηση. Τίποτα από αυτά. Τίποτα. Ο μισθό πάντα τα ίδια. Όχι, δεν ξεχνάω κανένα. Οι κλαδικές συμβάσεις. Μα μαζί! Γι' αυτό το 50% των νομοσχεδίων. Κύριε Βαρδάκη, πείτε το 50% των νομοσχεδίων στην τετραετία που πέρασε, που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία, τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα επίσημα στοιχεία της Βουλής, το 70% το ΠΑΣΟΚ κοινά. Γι' αυτό λέμε πως είναι τα ίδια στις βασικές στρατηγικές επιλογές. Μικρές διαφωνίες έχουν, αλλά πρώτον, ειδικά για τα εργασιακά, όταν καταργήσατε το νομοσχεδίο, όταν ο νόμος Κατρούγκαλου που λέγαμε, όχι ψηφίστηκαν, όταν εσεί ήσασταν οι πρώτοι που πειράξατε το 1264, όταν βάλετε 50 συνένα για τις απεργίες, που δεν το τολμούσα να το βάλει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ στις καλές εποχές. Καλά, εντάξει. Δεν τα θυμάσαι. Εντάξει. Όταν εσείς φέρατε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, το ξεχάσατε. Όταν κάνετε ιδιώνυμο αδίκημα την εναντίωση των σωματείων να βγαίνουν να πληστηριάζουν ένα σπίτι. Ποιο τα έφερε, 25.000. Πόσες πρώτες κατοικίες. 25.000. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα πολλές υπάρχουν. Ούτε μία. Λέτε ψέματα. Ψέματα. Γι' αυτό λέμε, ούτε μία είσαστε το ίδιο. Αφήστε τον άλλο. Το ίδιο μοτίβο. Κύριε Γωνιανάκη, ολοκληρώστε. Ράγες. Ούτε μία πρώτη κατοικία. Όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιώνυμο ποιο έκανε. Κύριε Γωνιανάκη, ολοκληρώστε. Γι' αυτό καλούμε, εσείς πουλήσατε τα δάνεια στα ΦΑΟΤ. Δυνατό κουκουέ. Εσείς ψηφίσατε μαζί με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία το Τρίτο Μνημόνιο. Και τώρα όλοι μαζί ψηφίσατε. Ολοκληρώστε, πρέπει να πάρει το λόγο ο κ. Βλογιάδη. Είναι να καλέσω τους εργαζόμενους παρά τις διαφωνίες στις αυταπάτες για ένα δυνατό κουκουέ. Γιατί είτε αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε προοδευτική που ονομάζουν συνεργασία, αντιλαϊκή θα είναι. Και ειδικότερα εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια και εδώ στην Κρήτη. Με τέτοια ανάπτυξη, τέτοια παραγωγή, τέτοια κοινοποίηση, πραγματικά ξεζουμίζεται το εισόδημά τους, πραγματικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Μάλιστα. Και εδώ η μόνη λύση πραγματικά είναι ένα δυνατό κουκουέ για να τους βάλει φρένο να σηκωθεί κύριε ξανά το εργατικό κίνημα. Πρώτα απ' όλα να πω αυτό που λένε οι τηλεθεατές. Όταν μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο, κάνουν ζάπινγκ. Πέφτουν. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, να μιλάμε ωραία. Αναφέρατε κάποια πράγματα. Οικονομία. Τι λέει το ΜΕΡΑ25. Κατάργηση χρηματιστηρίου ενέργειας. Κατάργηση του Ηρακλή. Ανάκτηση της δημόσιας περιουσίας. Εδώ να τονίσουμε ότι είμαστε το μοναδικό κράτος στην παγκόσμια ιστορία όπου εν καιρό ειρήνης οι μνημονιακές κυβερνήσεις εκχώρησαν όλη τη δημόσια περιουσία στους δεσμούς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό εν καιρό ειρήνης. Και μάλιστα να δούμε ότι τώρα 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη μάχη της Κρήτης. Σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι για να είναι η Ελλάδα ελεύθερη. Το κάθε μάλεμι, το κάθε αεροδρόμιο, το κάθε λιμάνι ελεύθερο και εμείς τα χωρίσαμε. Πάμε παρακάτω. Αυτόματα την παριθμική προσαρμογή στους χαμηλούς συνταξιούχους και στους βασικούς μισθούς. Μείωση του ΦΠΑ. Αυτά για να, για να γίνουν όμως πρέπει να κάνουμε ρήξη. Διότι θα πάμε στους θεσμούς, θα τα προτείνουμε αυτά, θα μας πούνε όχι. Άρα λοιπόν εμείς ως ΜΕΡΑ25 λέμε η μόνη λύση είναι ρήξη. Πάμε στον τομέα, στον πρωτογενή τομέα που είπατε προηγουμένως, το δεύτερο κομμάτι. Ως ΜΕΡΑ25 λέμε επανίδρυση της δημόσιας αγροτικής τράπεζας, διότι χωρίς αγροτική τράπεζα δεν μπορεί να λειτουργήσει ο αγρότης, δεν έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Μιλάμε για έργα υποδομών, μιλάμε για σύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα, μιλάμε για
φυσικές καταστροφές οι οποίες πρέπει να, και θερμομηνίες οι οποίες πρέπει να αποζημιώνονται άμεσα και στο 100% και επίσης στήριξη του ποιοτικών προϊόντων, όχι εκτάσεων και αριθμών ζώων. Και πάμε στον τριτογενή τομέα, στον τουρισμό, και εδώ πέρα χρειάζονται υποδομές. Αυτό που πάρα πολύ βασικό είναι η συλλογική συμβάση εργασίας στον τουρισμό, είναι οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων που δεν υπάρχουν πλέον, έχουν καταργηθεί, είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου, είναι η σωστή λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας για να παραγωγηθούν αν όλα αυτά τα πράγματα Μάλιστα. που λέμε γίνονται. Πρέπει επίσης να πούμε την επαναφορά του εφάπαξ της 20ετίας στους ξενοδοχείο υπαλλήλους που το ανέχουν αναδείξει και όπως επίσης το υποδομές όπως το Καστέρι, όπου εμείς ως Μέρα 25 είμαστε κατά. Προηγουμένως ανέφερα τι θα γινόταν εάν γίνει το Καστέρι. Εμείς είμαστε κατά του Καστελίου για λόγους περιβαλλοντικούς που αναφέραμε, για λόγους αγροτικής περιοχής. Για, ορίστε, συντομία της αγροτικής άποψης. Μιλάω για τον τουρισμό, για τον αγροτικό. Μην επιστρέψουμε στα τεχνικά, μην χάσετε τον χρόνο. Είναι υποδομές για τον πρωτογενή τομέα και για τον τουρισμό. Διότι το Καστέλι είναι και το ένα και το άλλο. Είναι θέμα περιβαλλοντικό, είναι θέμα αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής, είναι θέμα ότι για τον τουρισμό, προέρχομαι από τον τουρισμό, θα γίνει ακριβότερο το πακέτο του τουρίστα που θα επικέπεσε την Κρήτη λόγω μεγαλύτερης πτήσης. Είναι πιο επικίνδυνο λόγω προσέγγισης από ό,τι μας αναδεικνύουν. Θα είναι πιο ακριβό και για εμάς τους Ηρακλειώτες να πηγαίνουμε εκεί πέρα. Είναι θέμα κόστος τεράστιο, άρα λοιπόν δεν συμφέρει το Καστέλι. Κύριε Λογιάδη, τελευταία ερώτηση για όλους. Λιγότερο από 30 δεύτερα ο καθένας για να απαντήσει. Το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, εάν χρειαστεί, και με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Πώς το βλέπει το Μέρα 25. Κοιτάξτε, είχαμε πει ότι προεκλογικά, μέχρι να εξαγγελθούν εκλογές, είμαστε διατεθειμένοι να μιλήσουμε για συγκλήσεις, για συνεργασίες. Αυτό δεν έγινε. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα συζητήσουμε μετά τις εκλογές, οπότε έκλεισε την πόρτα. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι τα τρία αυτά μνημονιακά κόμματα σε τίποτα δεν ενδιαφέρουν μεταξύ τους και το πιο απλό είναι να κάνουν μια συγκυβέρνηση άμεσα μετά τις εκλογές. Δεν θα συμμετέχει το Μέρα 25. Το Μέρα 25 θα όχι, δεν συμμετέχει, γιατί είναι η μόνη πολιτική παράταξη που αντιτίθεται στα μνημόνια, γι' αυτό και ο λόγος υπάρχει στη Βουλή. Θα συμμετέχει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, αν χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα-δύο βουλευτές, δεν θα παρέχετε εσείς στήριξη. Όχι, εμείς δεν είμαστε υπερβολικά καρέκλες, ούτε τα υπουργικά αυτοκίνητα, ούτε τα Κύριε Γωνιανάκη, τη γνώμη σας σε περίπτωση την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά την κάλπη της 21ης Μαΐου, βλέπετε την πιθανότητα να υπάρξουν συνεργασίες μεταξύ των άλλων κομμάτων, γιατί το ΚΚΕ δεν θα συνεργαστεί. Το ΚΚΕ δεν θα συνεργαστεί και ειδικότερα γιατί έχει αποδειχτεί και η πρόσφατη εμπειρία με όλες τις κυβερνήσεις, είτε αυτοδύναμες κυβερνήσεις, εις βάρος του ελληνικού λαού ήταν και κύρια της εργατικής τάξης, των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων. Το κύριο ζήτημα είναι πως στην επόμενη των εκλογών πρέπει να δυναμώσει το εργατικό κίνημα, γιατί είμαστε το 2023, ούτε το 80, ούτε το 1950. Και πραγματικά δεν μπορεί σήμερα ο εργαζόμενος να μην μπορεί να ζήσει και να επιδεινώνεται η κατάστασή του σημαντικά. Και γι' αυτό λέμε πως την επόμενη μέρα ψήφω στο ΚΚΕ παρά τις διαφωνίες, γιατί πραγματικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το μεγαλύτερο μνημόνιο που έρχεται, που συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το θεωρούν υποτίθεται ευκαιρία, αλλά ήδη έχει 350 προαπαιτούμενα που θα είναι αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα εις βάρος του ελληνικού λαού. Κύριε Παρασύρη, θα υπάρξουν συνεργασίες από Δευτέρα? Κοιτάξτε, δική μας πρόθεση και διάθεση είναι η χώρα, από τη στιγμή που πάει σε εκλογές, την Κυριακή, να υπάρχει κοινός τόπος, έτσι ώστε οι πολιτικές δυνάμεις να μπορούν να συνενέσουν στα μείζωνα και πολύ σημαντικά ζητήματα. Εμείς κάναμε μια τέτοια προσπάθεια, η οποία θεωρώ ότι όλο αυτό το διάστημα πρέπει να πιστωθεί στο ΠΑΣΟΚ και από τον κόσμο. Αρνούμενοι να μπούμε μέσα στην πόλωση, την τοξική που υπήρξε μεταξύ των δύο και μπήκαμε σε ένα συναγωνισμό λασπολογίας και χαρακτηρισμών που είχαν όλο αυτό το διάστημα της προεκλογικής περίοδου. Εμείς μιλήσαμε προγραμματικά, εμείς μιλήσαμε σε σχέση με τη συμφωνία που πρέπει να γίνει στην επόμενη μέρα. Θέσαμε τις 12 προτεραιότητες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό, οι οποίες εμείς θεωρούμε ότι είναι πρώτης της προτεραιότητας ζητήματα και προτάσεις που θα πρέπει να επιληθούν από την επόμενη κυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτό συζητάμε με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι το έχουμε καταθέσει πάρα πολύ νωρίς, ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη χώρα, όπως υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αυτό πρέπει να το υπενθυμίζουμε σε όλους.
Όμως αυτά είναι ζητήματα τα οποία συνενετικά και σε ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να λάβουν μαζί κάποιες αποφάσεις έτσι ώστε η χώρα να μπορέσει να μπει στη νέα εποχή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν η αξιολόγηση από την αρχή που κάναμε εμείς. Αυτό θέτουμε και πάλι σαν πρόταση στο τραπέζι με τους όρους βεβαίως, όχι όρους παράδοσης, νομίζω είναι ξεκάθαροι, τους γνωρίζει όλος ο κόσμος, τους όρους τους οποίους έχουμε θέσει σε σχέση με τη διακυβέρνηση επόμενη μέρα. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, εσείς. Κύριε Σουλάκη, όλη αυτή την περίοδο πορευθήκαμε τον δρόμο της αλήθειας και ακολουθήσαμε μια αντιπολιτευτική τακτική, πιστεύω και σοβαρή και έντιμη. Όμως, πιστεύω ότι την επόμενη μέρα θα αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Και βέβαια αυτός που θα κρίνει θα είναι η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού για τον δρόμο των συνεργασιών. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι το πνεύμα της απλής αναλογικής είναι το θέμα των συνεργασιών. Και βέβαια όλοι ξέρουμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις ανά τα χρονικά διαστήματα στη χώρα χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Άρα είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις εκείνες που θα βρούμε ένα μέτρο σύγκρισης και σύγκλησης των προγραμμάτων μας για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, εσείς. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο μίλησε με όρους μέλλοντος και όχι παρελθόντος. Δηλαδή, όταν κάποιοι άλλοι συναγωνίζονταν με όρους της δεκαετίας του 1980, ποιος είναι επίγονος, για παράδειγμα, του Ανδρέα Παπανδρέου, εμείς μιλήσαμε για το τι θέλουμε να κάνουμε για τη χώρα. Ζητήσαμε να γίνει σύγκριση των προγραμμάτων και όχι σύγκρουση, όπως δυστυχώς είδαμε από την πόλωση και την τοξικότητα κάποιων άλλων. Εμείς, μάλιστα, είπαμε πολύ συγκεκριμένα: δώστε μας ως ελληνική ΛΑΕ την αυτοδυναμία για να κάνουμε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, όχι όμως μονοχρωματική, με την έννοια ότι θα συμμετέχουν και πολίτες και πολιτικοί και από άλλους χώρους, να μην υπάρχει παρεξήγηση, όχι βουλευτές, ενώ κάποιοι που προέρχονται ακριβώς και τεχνοκράτες, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ, που είδαμε να αλλάζει τη ρητορική του κάθε 2-3 μέρες, ξεκίνησε ως κυβέρνηση ηττημένων, στη συνέχεια κυβέρνηση ενοχής. Χθες πάλι βγήκε ένα καινούριο κεφάλαιο, κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Όπως επίσης θεωρώ και αντιδημοκρατικό την στάση του Πασόκ Κινάλ, που λέει ότι ξέρετε, μετά τις εκλογές με έναν άγνωστο χ θα σας πω ποιος θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Το λέω αυτό διότι όταν πάμε στην κάλπη, ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει το τι προτείνει το κάθε κόμμα και δεν μπορούμε εκ των υστέρων να ερχόμαστε και να λέμε ότι προτείνω εκείνο ή το άλλο. Άρα η Νέα Δημοκρατία έχει από την αρχή μια ξεκάθαρη στάση σε όλα τα ζητήματα, ποιον προτείνουμε ως εν δυνάμει Πρωθυπουργό, ποιες είναι οι θέσεις μας και ζητήσαμε και την σύγκριση. Και νομίζω αυτό θα επιβραβευτεί και από τον ελληνικό λαό σε 2 μέρες από τώρα. Μάλιστα. Πάντως θα υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Δένδιας, ναι, υπουργός εξωτερικών, είπε ότι τα εθνικά θέματα, τα τεράστια αυτά εθνικά θέματα, θα συζητούν μετά τις εκλογές, αν επιτρέπτο. Μάλιστα. Θα ήθελα. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Κεφαλογιάννη? Θα ήθελα να πω ότι. Πείτε γρήγορα. Για τα προγράμματα, ότι και εκεί η Νέα Δημοκρατία είπε ένα μεγάλο ψέμα. Και μάλιστα μας έδειχνε το χαρτί του Γενικού Λογιστηρίου. Που μην το ανοίξετε. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Πείτε, κύριε Παρασύρη, και εσείς. Το λόγιο των προγραμμάτων προφανώς έχει ένα νόημα. Και καλά κάνει και μπαίνει στην ατζέντα, διότι πρέπει πράγματι κάποια πράγματα να κοστολογούνται. Ωστόσο, υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούν να κοστολογηθούν και είναι ζητήματα πολιτικής οικονομίας, ιδεολογίας, το πώς σκέφτεται κάθε μέτρο ότι μπορεί να λειτουργήσει. Άρα, ναι, ναι, μεν, αλλά. Προφανώς είναι καλό, εγώ το υπερασπίζομαι καιρό αυτό, πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήμουν και βουλευτής, γνωρίζετε παλαιότερα, ότι πράγματι κάποια μέτρα, όταν είναι τόσο ξεκάθαρα, θα πρέπει να αξιολογούνται. Μάλιστα. Και να προκύπτουν μέσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αλλά δεν μπορούν όλα. Μάλιστα. Να αξιολογηθούν να και το να κλείσουμε εκτιμηθούν εδώ, λοιπόν, μέσα από το. Θα ήθελα Γενικό να Λογιστήριο. Ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία, να είστε καλά, προσωπική καλά. Στον καθένα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Καλούς αγώνες. Καλούς αγώνες. Ένα 24ωρο έχετε ακόμα να τρέξετε. Το Σάββατο περίσκεψη και περισυλλογή για τον κόσμο. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε ως αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.